Πάμε! Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φέτος που παροχοποιημένο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες! Come to the fair! Πάμε και σήμερα για δύο ραδιο ψυχοθεραπεία! Πάμε για αντιψυχοπλακωτισμό! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα! Να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια! Να περάσουμε την μπάλα κάτω από τα πόδια της μελαγχολίας και γενικότερα να φτιάξουμε μια αγνή, μια αυθεντικιά, μια ατόφια ζουμουσάδα! Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε. Καμ το δαθέ. Έχω Χρήστο Κιώση, κυρίες και κύριοι, αγέροχος στέκει ενώ λισομανάει ο άνεμος και τον σφαλιαρίζει η βροχή στο πρόσωπο, στέκει χωρίς ούτε έναν μορφασμό, στοϊκά δέχεται τα στοιχεία της φύσης και στέκει αγέροχος πάνω από την κονσόλα, επαναλαμβάνω. Γεια σου, αδερφέ. Μεγάλες στιγμές θα ζήσουμε και σήμερα, κυρίες και κύριοι, ελάτε να κάνουμε και σήμερα ένα ωραίο μου χαμπέτι. Και αν καταφέρουμε να σκάσει το γυαλάκι ή το χυλάκι, έστω και μία φορά κάτι θα έχουμε καταφέρει. Έξω καιρός είναι μελαγχολικός μεν, αλλά παιδιά τι να κάνουμε, δηλαδή Γενάρης είναι. Τι θέλετε δηλαδή να έχουμε, καύτονες. Στην Αθήνα σεισμός, 4,4, ασχολούνται όλοι, έτσι είναι. Όταν γίνεται κάπου αλλού, περνάει μια λεπτή γραμμή ρε παιδί μου, εντάξει, μου πεις είναι και Αθήνα. Αλλιώς είναι ο κάτοικος Αθήνας, αλλιώς είναι φίλε της επαρχίας, δεν είναι. Όταν γίνεται σεισμός δεν έχουν όλη την ίδια ψυχούλα. Των Αθηναίων η ψυχή είναι διαφορετική, ρε παιδί μου. Είναι πρωτευουσιάνικη. Αλλιώς είναι. Και συζητάνε από χθες για τον Εγκέλαδο. Συζητάνε εκεί για τις πλάκες, να πούμε, που κουνιούνται και τέτοια πράγματα. Όμορφα και ωραία. Το θετικό είναι ότι δεν υπάρχουν θύματα και τέτοια. Οπότε εντάξει. Αυτό είναι το σημαντικό. Και ούτε και σοβαρές ζημιές. Εδώ είμαστε. Πάμε να τα κάνουμε και σήμερα όλα γιάχμα. Να θυμίσουμε. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης με εκπληκτικά τηλέφωνα Huawei, ειδικά αυτό το διάστημα, και η σειρά Y και η Lite P9 και P10 που είναι best seller και η Mate, εκπληκτικά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές για αυτά που δίνουν. Έχουν σαρώσει την αγορά τα κινητά Huawei. Τα βρίσκεται στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, απέναντι 50 χρόνια συνένας φέτος. Νούμερο 1 στα ηλεκτρικά. Μην ξεχνάτε ψητοπολείο όλα στα όρθια. Κάναμε την επίσκεψή μας αυτό το βράδυ. Καταπληκτικός γύρος. Η πίτα του δεν σε λιγώνει. Τα κρεατικά του εξαιρετικά. Κορυφαίος γύρος. Και το πιο ζουμερό κοτόπουλο σούβλα της πόλης εκεί βέβαια. Και η περίφημη σκεπαστή με τους γύρους, με τα στρώματα από τυριά από κάτω. Τα μίξ, τα μπέικον. Ένα πράγμα μαγικό. Στη Λεωφόρο Στρατού 18 και στην Κωνσταντινούπολη 37-837-166. Μελωδίες στα αυτιά σας την ώρα που τρώτε. Αυτό έχω να πω μόνο. Μελωδίες. Άγγελοι έρχονται με τρομπέτες και κάθονται πάνω σε κάθε ώμο. Την ώρα που τρώγαμε το γύρο, ακούγαμε μελωδίες. Εγώ βασικά ακούω τη μελωδία του Champions League, δεν ξέρω γιατί. Ο καθένας είναι ρε παιδί, μάλλον μπορεί να ακούει ρεμπέτικα εκείνη την ώρα. Ανοίξαμε και τον μπλιμπλίκι μας. Γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες. Την εκπομπή την ακούτε. Μαγνητοφωνημένη, ηχογραφημένη, για να πω μαγνητοφωνημένη, φίλε. Πόσο δεκαετία 80, πόσο ετήλα ρε και όσοι, την ακούτε μαγνητοφωνημένη, προσέξτε μόνο, μη μασίσει η κασέτα, γιατί θα πρέπει μετά να βγάλετε το καπάκι από το μπικ στυλό. Τώρα κάποιος που ακούει και είναι 16-17 καταλαβαίνει τι λέω, δεν νομίζω, Καταρχήν μπικ στυλό, να ξεκινήσουμε από τα στοιχειώδη, ξέρουμε, μπικ, κυκλοφορεί ο μπικ ο στυλό, έτσι, το στυλό ή ο στυλό. Εδώ σε θέλω κι όσοι, αυτά είναι διλήμματα ζωής. Το στυλό ή ο στυλός. Εξαρτάται, λέει, αν είναι με καπάκι ή όχι. Βγάζαμε το καπάκι και μασούσε την κασέτα. Έχεις γράψει τα αγαπημένα σου τραγούδια μετά από πολύ κόπο. Μπορεί να τα είχαμε δώσει. Είχαμε πάρει κασέτα από τα πανεπιστήμια εκεί στην φιλοσοφική, στη θεολογική, στη ΣΤΟΑ. Που είχε, ξέρω εγώ, τα καλύτερα του καράκια. Τα καλύτερα με ήττα, με δύο ρο. Ξέρω εγώ, ποτ πουρί με ωμέγα το ποτ. Μια μαγεία. Σε φωτοτυπία οι πιο προηγμένοι είχαν και χρωματάκι, δηλαδή κίτρινη φωτοτυπία, πράσινη φωτοτυπία, λαχανή, μπορντό. Το χαρτάκι, λέω, η θήκη μέσα. Και η μεγάλη πίκρα ήταν να στιμασίσει το κασετόφωνο και να γίνει σαν γυρλάντα η καφέ, η ταινιούλα που ήταν μέσα στην ταινία. Σου λέω πράγματα που τα ξέρει, Χρήστο Κιώση, τα έχει ζήσει, αγόρι μου. Σε ταξιδεύω πίσω στο παρελθόν. Είναι vintage η αναφορά μου. Vintage, μάθαμε τώρα. Ρετρό, το ρετρό, γιατί έγινε vintage. Άλλο το ρετρό, άλλο το vintage. Πείτε μου, εξηγήστε μου, και εγώ δεν διαθέτω να μαθαίνω, δεν είναι. Πώς το έλεγε, μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις, διορθώνομαι.
Και βάζαμε το καπάκι λοιπόν μετά για να μαζευτεί. Αν δεν, την είχε, αν δεν είχε βγει έξω από την εγκοπή, πώς χωρούσε βέβαια να περάσει μέσα από ένα τόσο δά μικρό σχισματάκι να περάσει η ταινία και να απαυτωθεί τελείως. Η κασέτα είναι ένα θέμα το οποίο ο επιστήμονας το ψάχνει. Και θεωρώ ότι ο ερευνητής του μέλλοντος θα καταθέσει την άποψή του. Δεν έχει κάτι συγκλονιστικό από πλευράς αγωνιστικής. Ο απόϊχος μίας ακόμα νίκης, ο απόϊχος μίας ακόμα σπουδαίας εμφάνισης του ανθρώπου που λέγεται Λέο Μάτος, ο οποίος σκοράρει, μαρκάρει, πασάρει, συμβουλεύει και τους συμπαίκτες τι πρέπει να κάνουν, είναι και ο καλύτερος πρέσβης, ο καλύτερος κράχτης για να έρθουν άλλοι παίκτες, ιδίως Βραζιλιάνοι, όπως είναι ο Αζεβέδο, όπως είναι ο Μολέδο. Έγιναν τα τηλεφωνάκια όπως σας είπαμε. Τρουτ! Τρουτ! Ναι! Έλα ρε! Έλα ρε λέω! Τι γίνεται! Πού είσαι ρε Μολέδο! Να έχουμε κάτι ιστορίες εδώ πέρα κάτω και το καθυστερώ θα λίγο. Άντε ρε! Άντε, είπαμε κάτι, δηλαδή τώρα θα μας βγάλεις την ψυχή κι εσύ! Λάμψη! Εντάξει, θα ανέβω! Κοίταξε, να σου πω κάτι. Καθυστέρησης που καθυστέρησες, δεν πιστεύω να ανεβαίνεις για 4 μήνες. Για 13 μάτς, τσούφια, που άμα θα έρθεις, πιθανόν να μην παίξεις κατευθείαν, δηλαδή για 12 μάτς, δεν πιστεύω να έρχεσαι! Όχι ρε, εντάξει να τα δούμε. Τι να δούμε, μην έρθεις καθόλου άμα είναι, κανόνισε την πορεία σου. Θα έρθεις εδώ κακομπίρ μου, θα σε χαπίπι. Όλη παρέα, και ο Αζεβέδο τον είδες πως είναι. Καλά ρε, γιατί κουρεύτηκε ο μαλάκας. Δεν είναι κρίμα, γιατί αυτό το μαλλί έτσι. Δεν ξέρω, εμένα με ενδιαφέρει. Άκου στην Πολουτσέσκου, λέει θα παίξει ένα μήνα. Τι ένα μήνα ρε, σοβαρά μιλάτε. Τελειώνει ένα μήνα ρε, κανονίστε την πορεία σα. Λέω εγώ τώρα, μπαίνω στο τηλεφώνημα. Πάρε το μηδέν λίγο και δεν σε ακούω. Άλλη αιτήλα, πάρε το μηδέν. Άντε, ανέβα και εσύ να τελειώνουμε. Ήρθε πρόταση από την Γκετσλεμπερλιγκή για τον Γκάμπος. Κορδέλα. Τώρα, θέλετε να είναι κορδέλα μπορντό, θέλετε να είναι κορδέλα πράσινη σκούρη. Παίζει, έπαιξε τα Χριστούγεννα φέτος το πράσινο το σκούρο. Θέλετε να είναι κορδέλα ροζ. Στο τέλος, με το μαχαίρι την κάνεις ένα φτ, για να κάνει και το σγουρό αυτό. Πώς ήταν το μαλλί, ας πούμε, του Ζαμαρί Πφαφ, ένα τέτοιο πράγμα. Πώς ήταν η Μαντό όταν πρώτο ξεκίνησε, θέλω να είναι σγουρό. Δηλαδή, στο τέλος, η κορδελίτσα να κάνει το φραμπαλά της. Κορδέλα, δηλαδή, μ' αρέσει που διάβασα κάπου το σκέφτονται. Λέει, τι σκέφτεστε, ρε παιδιά. Τι σκέφτεστε, δηλαδή, έχουμε τόσους μπροστά. Τόσους μπροστά! Και μην ξεγελιάσετε τώρα επειδή ο άνθρωπος έβαλε δύο γκολ, ας πούμε, τα τελευταία δύο παιχνίδια. Συνολικά η παρουσία του από τη μέρα που ήρθε είναι φτωχή! Για τα 800 νομίζω, χιλιάρικα που παίρνει. Έχω Μιστακίδη, θα γυρίσει ο Ερίκε. Έχω Βιερίνη εκεί μπροστά. Έχω Λιμνιό. Έχω και το Μακ που ελπίζουμε να συνέλθει. Έχω Πρίγιοβιτς, έχω μπροστά, έχω δηλαδή. Και έχω και κουλούρι, άντε να βάλουμε και τον κουλούρι, okay, αν και δεν παίζει εκεί. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει πλειάδα παιχτών. Κορδελίτσα, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κάμπος. Δηλαδή τι, επειδή η ΑΕΚ έχει λιβάδια, εμείς πρέπει να έχουμε έναν αντίστοιχο της παιδιάδας. Έναν για την αγκρότικα. Ο Κάμπος με αυτό το όνομα δεν θα έπρεπε επίσης να παίζει στη Λάρισα, Χριστοκιώση. Κάμπος φίλε. Επίσης δεν θα έπρεπε να είναι στην Αγκρότικα αυτός ο οποίος είναι ο κύριος ομιλητής. Κυρίες και κύριοι, για τα νέα ανωνευτικά μηχανήματα, για τις νέες μηχανές οργόμενος θα μιλήσει ο κύριος Κάμπος. Χειροκρότημα, βγαίνει ο Κάμπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, το όνομά μου είναι συνυφασμένο με αυτά τα μηχανήματα. Έχω οργώσει τα γήπεδα και θα ήθελα να διασπείρω μερικές φήμες. Θα λέγεις ξέρω εγώ κτλ. Και τον θέλουν στην Γκετσλεμπερλιγκή. Εδώ πάμε σε ένα άλλο όνομα, τώρα σε μια άλλη αυτή κατάσταση. Δηλαδή, φαντάζομαι αυτήν την ομάδα πιο δύσκολα τη λες παρά την κερδίζεις. Δηλαδή, άμα πάμε εμείς, μαζευτούμε εδώ 5-6 άτομα και πάμε να παίξουμε με τις κοιλιές και με σκαρπίνι, αν θέλετε. Με σκαρπίνι. Πιστεύω ότι μπορεί και να τους κερδίσουμε. Αλλά να πούμε το όνομα τρεις φορές χωρίς να κάνουμε σαρδάμ είναι λίγο μια δυσκολία. Και λέω εγώ τώρα κοιτώντας
και σκύβοντας ανθρώπινα πάνω από το πρόβλημα, Χριστοκιώση. Ένα μικρό παιδί το οποίο μεγαλώνει εκεί, στα βάθη της Τουρκίας. Και θέλει να επιλέξει ομάδα. Και δεν επιλέγει την Γαλατά, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή την Μπεσίκτας, που είναι τρισύλλαβα ονόματα ανθρώπινα του Θεού. Ή τέλος πάντων του δικού του Θεού. Και επιλέγει την Κετσλεμπερλιγκή. Αυτό το παιδί τι θα απογίνει? Δηλαδή δεν θα παθαίνει συνέχεια κράμπες? Δεν θα πέσει μια δυσλεξία? Δεν θα γίνει βραδύγλωσσο το παιδί? Τι ομάδα είσαι παιδί μου? Το ρωτάει, ξέρω εγώ, ο νονός του. Έλα εδώ βαφτιστήρι, τι ομάδα είσαι? Πες μου παιδί μου, τι ομάδα είσαι? Άστο. Νονέ, λαμπάδα, τι λαμπάδα? Άμα δεν το πεις δεν έχει ούτε λαμπάδα ούτε δώρο. Πάω να πει τα κάλαντα. Λέμε τώρα τα αντίστοιχα κάλαντα, τα μουσουλμανικά. Ξεκινάει να πει τα κάλαντα. Μια στιγμή πριν τα πείτε, παιδιά, μπράβο, τι ωραία, τι χαμογελαστά πρόσωπα. Τι ομάδα είσαι, παιδί μου? Άντε βρε που θες να πάρεις και λεφτά για τα κάλαντα. Άντε βρε από εδώ και το διώχνει. Στο σχολείο, ανθρώπινα, στον παιδικό σταθμό εκεί που μεγαλώνει. Σε τρυφερή ηλικία. Που τα παιδάκια διαλέγουν ομάδα και πάει να μιλήσει. Δεν θα φάει τρελό bullying γιατί δεν μπορεί να πει την ομάδα. Και αφήστε την παιδική ηλικία. Πάμε λίγο αργότερα. Είναι ένας έφηβος. Ένας έφηβος που το αίμα του ρέει στις φλέβες, βράζει. Και η ιδιοσυγκρασία του είναι σε αυτή την φάση, την εκρηκτική. Και θέλει να πάει στο γήπεδο να φωνάξει και θέλει. Τι θα πει? Κετσλεμπερλιγκή, ολέ, κετσλεμπερλιγκή, ολέ, ολέ, κετσλεμπερλιγκή. Κετσλεμπερλιγκή, παίξε την μπάλα τη ζωή σου. Αλλιώς εμείς οι οπαδοί σου. Υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να γίνει αυτό? Δεν του δημιουργεί θέμα? Κετσλεμπερλιγκάρα, έχω τρελά μες στο μυαλό. Δεν υπάρχει, παιδιά, κανένα, καμία σωτηρία. Αυτή η ομάδα, λοιπόν, γιατί βγήκα και πάλι στο χωματόδρομο, όπως καταλάβετε, κάνοντας μια γλωσσική τι αυτή. Αυτή η ομάδα θέλει τον Κάμπος. Την τίμησα λέγοντας το όνομά της 17 φορές στο πρώτο τέταρτο. Κάντε μας τη χάρη, κάντε μας τη χάρη. Και θα σας τον στείλουμε και με κορδέλες. Ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά σου, φίλε Τζάλμα. Αλλά για να κάνω το άλμα δεν μπορώ με Τζάλμα. Και χασαποσέρβικο γίνεται αυτό. Χασαποσέρβικο ή είναι ζεμπεκιά, φίλε? Για να κάνω πια το άλμα ντριν, για να κάνω πια το άλμα ντριν ντριν, για να κάνω πια το άλμα ντριν. Θα πουλήσω και το τζάλμα, θα πουλήσω και το τζάλμα ντριν ντριν, θα πουλήσω και το τζάλμα, θα πουλήσω και το τζάλμα, για να κάνω και το άλμα. Έτοιμο, φίλε. Έτοιμο. Στο σκοπό του Τρίτη-Πέμπτη μακαρόνια. Φάτε μάγκες, βγάλετε χρόνια. Είχα Τρίτη-Πέμπτη, είχα μακαρόνια στη φυλακή. Μάγκες, πιάσε τα αγιοφύρια, μπάτσι. Δεν μπορώ να το πω ολόκληρο. Το ξέρετε το στίχο, φαντάζομαι. Τα ξέρετε τα στιχά και τα απογορευμένα. Δεν τα πούμε τώρα γιατί είναι 8 και 20 και ο κόσμος πηγαίνει στα σχολεία. Είναι μπαμπάδες, μαμάδες, αυτά σχολικά. Παππούδες, γιαγιάδες μέσα. Γι' αυτό μην με αναγκάζετε. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Αυτά για την Κετσλεμπερλιγκή, λοιπόν. Και είναι η προσωπική μου άποψη. Εσείς μπορείτε να βγείτε και να πείτε ότι όχι, ρε, θα διώξουμε τον Τζάλμα Κάμπος. Θα διώξουμε τον παίχτη αυτόν τη στιγμή που είμαστε σε μάχη για το πρωτάθλημα. Και αυτό είναι στο καθένα. Τι έχει δώσει στον καθένα ο Τζάλμα Κάμπος? Ο οποίος δεν έχει να πει κανένας κάτι. Φιλότιμος, τρώει αρκετές κλωτσιές μέσα στα παιχνίδια, αλλά δεν είναι. Ας πούμε, ο καλός Μιστακίδης δεν θεωρώ ότι είναι κατώτερος. Και αν ανέβηκε ο Βιερίνια, εφόσον παίξει ο Αζεβέδο, ελπίζω να μην ισχύει αυτό το σε ένα μήνα θα είναι έτοιμος. Ελπίζω να μην ισχύει το σε ένα μήνα θα είναι έτοιμος, να είναι νωρίτερα. Λοιπόν, εφόσον ανέβηκε ο Βιερίνια που κερδίζουμε ένα παίχτη μπροστά, βλέπετε τι τρέλα έχει ο Βιερίνια όταν εκείνη η τρίπλα που κάνει προχθές. Είναι, το μάτς γίνεται στην Κέρκυρα. Δεν ξέρω αν το είδες, Χρήστο, το μάτς προχθές, το δικό μας. Και κάνει μια τρίπλα και τον στέλνει τον παίχτη στη Λευκάδα, φίλε. Κάνει ένα έτσι τον αμυντικό. Γκραπ, γκραπ, πάντα φύγει και που πας, έλα εδώ. Και τον στέλνει στη Λευκάδα. Του δίνει και σακουλίτσα και μαχαίρι και του λέει, φίλε, μπαίνοντας εκεί που λέει καλώς ήρθατε στο Δήμο Λευκάδας, καταπληκτικές βρούβες. Θα φτιάξουμε μια
μία χορτόπιτα εκπληκτική. Άντε, αγόρι μου! Άντε να χαρώ εγώ το λεβέντι μου! Άντε και τι σου έχω μετά εγώ κι άλλη μια τρίπλα όταν ξανάρθεις και τον καλωσόρισες. Και τον έστειλε. Κατά τα άλλα, χθες έχω μια παρομοίωση, αλλά δεν θέλω να την πω, σαν το αυτό της Μπελούτσι σε κάτι ταινίες, σαν μια βεντάλια, σαν ένα τριαντάφυλλο, άνοιξε η άμυνα της Λαμίας στο δεύτερο γκολ. Εμείς κακοπροαίρετοι δεν είμαστε σε καμία περίπτωση. Απλά στο δεύτερο γκολ παίξαν μεταξύ τους τις κουμπάρες οι παίκτες της Λαμίας στην άμυνα, μέχρι που να έρθει ο παίκτης και να κάνει το 2-0 για να τελειώσει η ιστορία. Αν αντίστοιχη ολιγορία, να την πω. Νοθρότητα, να την πω. Οκνηρία αμυντικής λειτουργίας, να την πω. Δυσπραξία, δυσκυλιότητα αμυντική, να την πω. Είχαν επιδείξει αντίπαλοι της ομάδας του Πανθεσσαλονίκη Αθλητικού Ομίλου Κωνσταντινουπολιτών, σήμερα θα βαρούσαν τα τέλεια. Αν το πέναλτι που δεν δόθηκε υπέρ της ομάδας των Ιωαννίνων στο μάτς με την ΑΕΚ δεν δινόταν σε αντίπαλο του ΠΑΟΚ, θα βαρούσαν τα τέλεια. Είμαστε εδώ που είμαστε, σε αυτή τη βαθμολογική θέση, 13 μάτς πριν το τέλος, και δεν έχουμε πάρει ένα σφύριγμα κραχτό, ένα πραγματικά απίθανο σφύριγμα, να πούμε πω, μας ευνόησε ρε φίλε. Δεν έχουμε πάρει ένα τέτοιο σφύριγμα. Να το περιμένετε. Πιο πολύ, όχι πιο πολύ, το θέλουν τόσο πολύ οι αντίπαλοι μας για να χτίσουν εκεί πάνω όλη τους την προπαγάνδα. Το περιμένουν πώς και πώς. Να το γνωρίζετε. Εμείς δεν το έχουμε ανάγκη. Με την ομάδα να έχει φτάσει, θεωρώ εγώ προσωπικά, μέχρι το 60, το πολύ 60% της δυνατότητάς της, θεωρώ ότι έχουμε φτάσει μέχρι εκεί, όχι παραπάνω, του 60%. Και πιστεύω ότι αν αυξήσουμε λίγο ακόμα, δηλαδή πάμε στο 80, στο 100% δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί, αλλά αν πάμε στο 80%, χωρίς να έχει μπει ποτέ ο Ελκαντουρί, χωρίς να έχει παίξει ποτέ ο Μακ, είναι Σωσίας. Το πιστεύω από αυτούς που φέρνουν στα καζίνο. Ο Σωσίας του Έλβις, ο Σωσίας του Μάικλ Τζάκσον, ο Σωσίας της Μέρλι Μονρόε, δεν φέρνουν τέτοιους. Πιστεύω ότι είναι ο Σωσίας του Μακ. Όπως πέρσι έπαιζε ο Σωσίας του Βαρέλα. Άλλος ήταν, αυτός είχε 2 κοιλιές, τούτος εδώ είναι στεγνός. Και δεν περνάει μίγα, δεν περνάει ούτε σκνήπα, δεν περνάει ούτε η σκέψη, δεν περνάει η ώρα, δεν περνάει ο προαστιακός. Δεν περνάει υποθαλάσσια. Άνοιξαν λοιπόν οι παίχτες της Λαμίας στο δεύτερο γκολ. Πασούλες έξω, δηλαδή χάνεις ένα μηδέν. Χάνεις ένα μηδέν, δηλαδή τάξη, μπορεί να το κλέψει το μάτς. Χάνεις ένα μηδέν και... την πουλάνε την μπάλα, όχι πάρτε εσύ, όχι ρε πάρτε εσύ ρε, όχι ρε πάρτε εσύ. Είναι σαν αυτό που κάθονται, πίνουν μπύρες κάποιοι και χτυπάει πόρτα, χτυπάει πόρτα. Στάξε ρε, έλα ρε άνοιξε εσύ, έλα εγώ πάλι ρε. Να πας εσύ γιατί, όπως τότε η φάση που ζητούσε το νερό ο Κωνσταντάρας. Με το νερό, λίγο νερό ρε παιδιά. Κάπως έτσι έγινε χθες, όχι. Και πάρτε εσύ την μπάλα. Όχι ρε, πάρτε εσύ. Έλα μωρ, πάλι εγώ ρε. Καλά ρε, εγώ δεν έκοψα πριν τη φάση. Είστε σοβαροί, πάλι εγώ θα πάω. Εσύ να πάω. Εγώ που είμαι ο αρχηγός της ομάδας, εγώ εσύ πρέπει να την κόψεις. Τι, και σε όλο αυτό περιμένουν οι επιθετικοί του Ολυμπιακού. Ακούστε πώς πνίγεται ο Κωνσταντάρας. Και τη σαλάτα ρε ποιος την έκοψε, ποιος έβαλε λάδι. Και το σαλάμι ρε ποιος το έκοψε και έστρωσα ολόκληρο τραπέζι. Εγώ μια φορά δεν πάω πουθενά. Στέντε ρε παιδιά να φέρετε λίγο νερό. Να πεθάνει κανείς από δίπλα στη Σαχάρα, πάει και έρχεται Σαχάρα γιατί. Έλα πεθάνεις από δίπλα στην καρδιά της Αθήνας, πάει στο διάλο. Ρε τι είσαστε εσείς ρε. Ο πατέρας σας. Αυτό είναι εγώ παραδέχομαι. Ο πατέρας σας τι σας ζήτησε, ένα ποτήρι νερό σας ζήτησε. Άντε βρε πατέρα να πεις μόνος. Και άμα θες φέρε μου και τα Τώρα, την έχουμε ακούσει τη σκηνή, την έχουμε δει χιλιάδες φορές.
Κάθε φορά γελάς, ρε παιδί μου, δεν μπορείς. Κάθε φορά. Εν τω μεταξύ, ο Κωνσταντάρας, παιδιά, ηθοποιία, πνίγεται κανονικά, έτσι. Εδώ πνίγει κανονικά, πνίγεται, όχι κάτσει. Η ξερή κόρα στο λαιμό από το ψωμί και πνίγεται, ρε παιδί μου. Λες αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να παίζει τώρα θέατρο. Δεν είναι ηθοποιός. Έχει κοκκινήσει, του έχει κοπεί ο αέρας, έχει κλείσει, να πούμε, το διάφραγμα. Δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Και πνίγεται. Κάπως έτσι η αμυντική του Ολυμπιακού, λοιπόν, ο ένας τον άλλον. Δηλώσεις. Έτσι θα φύγω για το διάλειμμα. Θέλω για Κυρσάβα το αντίστοιχο χαλί, σε παρακαλώ πολύ. Χρήστο Κιώση, κάνε τα μαγικά σου, αγόρι μου. Βάλε ένα σοβαρό χαλί από κάτω. Για δηλώσεις, Κυρσάβα. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Η Λαμία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Τη σεβάστηκε ο διαιτητής. Μπορεί να κέρδισε περισσότερα φάουλα από εμάς. Αυτό δεν θα το κρίνω εγώ. Σταματώ πια να κρίνω. Θα κρίνω μόνο πολύ περίεργες περιπτώσεις. Ξεκινάω, είναι Κυρσάβα, δηλώσεις. Θα κρίνω πολύ περίεργες περιπτώσεις που διαμορφώνουν αποτέλεσμα. Όπως το χθεσινό της ΑΕΚ του ΠΑΟΚ που έφυγαν 5 παίκτες και παίζαν διαφορετικές θέσεις. Βάζει μια τελεία εκεί. Καταλαβαίνουν όλοι τι γίνεται με τη διαιτησία. Ναι, είναι. Μήπως μπορέσουν να συνέλθουν. Μπορούν να πέσουν μόνο και τον εαυτό τους. Να μην φοβούνται κανέναν. Όταν πέσουν 50-50. Παραλήρημα. Ο κύριος Στενές, πολύ καλός προπονητής. Δεν είναι εύκολη έδρα η Λαμία. Και όλοι οι Λαμία Ολυμπιοκρατείτε τους. Εύχομαι καλή επιτυχία. Η ομάδα ήταν λίγο κουρασμένη. Ο προπονητής κάνει υπερπροπονήσεις και πρέπει να το κάνει. Παίξαμε ωραίο ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα. Μένα με νοιάζει το αποτέλεσμα. Και τρεις βαθμοί στο τσουβάλι. Άκουσα ότι στην Κέρκυρα είχαν πάει 4 πούλμα του ΠΑΟ. Κανείς δεν είπε τίποτα. Δεν μου αρέσουν αυτές οι ξυπνάδες. Πού πήγαν αυτοί που κάθισαν. Εγώ τα ξέρω όλα. Συγχωρέστε με για τα διαλύματα. Δεν αφαιρώ, δεν προσθέτω τίποτα, έτσι. Θέλω να είστε. Βέβαια γι' αυτό. Εγώ, ναι, οι φίλαθλοι της ομάδας άκουσα για πρώτη φορά να βρει τον πρωθυπουργό. Εγώ δεν τον έβρισα. Όσα σφάλματα και κάνουν γύρω του. Τον έχω για έξυπνο άνθρωπο. Πρώτη φορά απευθύνομαι σε εκείνον. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού είναι 5 εκατομμύρια. Σήμερα έβραζε το γήπεδο. Γιατί να συμβαίνει αυτό. Το χειρότερο υπουργείο που θα μπορούσε να βάλουν αυτόν τον άνθρωπο είναι το Υπουργείο Παιδείας. Ο άνθρωπος μπορεί να πιστεύει ότι θέλει, να ξέρουν ότι δεν θα το πάρει ο Τι είπες εδώ, μια στιγμή λίγο μετά από αυτό όλο. Διακόψε λίγο το χαλί. Να ξέρουν ότι δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Μολόλαβε. Λοιπόν. Παντελή Κωνσταντινίδη. Δεν ξέρω ποιος. Ρασβάν Λουτσέσκου. Στέλιο Μαλεζά. Δημήτρη Πέλκα. Δεν ξέρω ποιος από εκεί που νιώθει. Παίρνετε τις φωτογραφίες. Μάλλον παίρνετε τις φωτοτυπίες από τη δήλωση. Μεγενθύνετε το σημείο ή βάζετε το βιντεάκι καταρχήν να παίζει σε οθόνες μέσα στα αποδυτήρια. Κάθε μέρα! Να μπαίνετε και να λέει αυτός. Τούτος εδώ με τα γυαλιά, με τον προφυλακτήρα. Να σου κάνω λίγο μια οξυγονοκόλληση γιατί βλέπω έχει φύγει ο προφυλακτήρας. Λοιπόν, που λέει να ξέρουν ότι δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Προσέξτε. Δηλαδή, δεν έχει πει όπως έλεγε τις άλλες χρονιές. Θα το πάρει σίγουρο Ολυμπιακός. Ο καημός τους είναι να μην το πάρει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αυτό είναι το πιο ωραίο. Το κάνω γιγαντοαφίσα 3D. Βάζω κεφάλια παντού. Μέσα στην μέσα στα αποδυτήρια κολλάω σε 3D αυτοκόλλητα. Στο δρόμο για τα ντους. Μέσα στα ντους. Αδιάβροχα βάζω ζελατίνες από πάνω. Αυτοκόλλητα. Δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Μολόλαβε. Στο χορτάρι που μπαίνουν. Στις τουαλέτες. Μέσα απέναντι εκεί. Να το βλέπεις που λέει. Δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Στο μασάζ. Στις κινησιοθεραπείες. Στη μεσύβρια, στο πούλμαν μέσα παντού. Να σας γίνει αυτή η εικόνα έμονη ιδέα. Που λέει αυτός εδώ πέρα που διαμαρτύρεται η διαιτησία. Που είναι σαν να διαμαρτύρεται ο Νέρωνας επειδή καίνε τα δασάκια. Να βγαίνει και να μιλάει για την πυροπροστασία. Να μιλάει ο Αδόλφος Χίτλερ για την ισότητα των ανθρώπων μεταξύ τους και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να βγαίνει η Πάρις Χίλτον και να κάνει σεμινάρια για την παρθενία πριν το γάμο. Και για τα απογορευμένα ξενύχια, τα κορίτσια δεν πρέπει να βγαίνει η Kim Kardashian και να κάνει ημερίδες για το ότι δεν πρέπει να φωτογραφίζουμε τον κόλο μας με selfie. Και να κάνει σεμινάρια υπέρ των μικρών ποπών. Η Kim Kardashian. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα να μιλάει ο Ολυμπιακός για διαιτησία. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Εγώ έχω πει πολλές φορές, σέβομαι τα χρόνια αυτού του ανθρώπου. Δεν με ακούστε ποτέ να λιδωρώ. Και σέβομαι και αν περνάει και την αρρώστια που λένε ότι περνάει, θα έπρεπε να τον προστατέψουν οι ίδιοι οι δικοί του άνθρωποι. Εμένα έτσι με έμαθε ο πατέρας μου, να σέβομαι τους μεγάλους ανθρώπους ηλικία. Ναι, αλλά σεβάσου και εσύ τον εαυτό σου και τα χρόνια σου. Και αποδείχτηκε εκ των πραγμάτων ότι δεν τα κατεβάζει μόνος του από την κλάβα του. Απλά είναι αυτός είναι το πρόσωπο που λέει αυτά που πιστεύει ο επίσημος Ολυμπιακός.
Ξαναλέω λοιπόν, το να ξέρουν ότι δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, θα το έκανα. Παντού φωτοτυπία, εκτυπώσεις. Όπου και να κυκλοφορούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, πού ρε, πηγαίνει όλος, βγαίνει βράδυ να πιει το ποτό του, χλάτς, θα ανοίξει στον παράκι εκεί που θα κάτσει, δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, να λέει, να το βλέπεις. Και πραγματικά πιστεύω ότι όποιος έχει εγωισμό από σας θα θέλει να το αποδείξει ότι πόσο λάθος έχει κάνει φέτος ειδικά. Ο καημός σας, ο γκαϊλές σας, με αυτό ξυπνάτε, με αυτό κοιμάστε, ε! Ότι δεν θα το πάρει, δεν είπε θα το πάρει ο Ολυμπιακός πάλι, πρόσεξε! Είναι φοβερό! Δηλαδή, δεν είπε, έτσι, δεν θα γαμπίπιπε εγώ αυτή τη φορά, να μην γαμπίπιπε ο άλλος! Αυτός είναι ο καημός, μην τυχόν και ο Πανθεσσαλονίκης, ο Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών, πάρει τα σκύπτρα. Γιατί αν μία φορά ξαναγίνει αυτό, θα έρθει το Champions League, θα έρθει η νέα τούμπα, θα έρθουν άλλα πράγματα. Αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι, Μπεάτα Σιμαγκοπούλου. Και έτσι κυρίες και κύριοι, με αυτή την ηλαρή, με αυτή την θλιβερή κατάληξη το πρώτο μισάωρο, ευτυχώς για τις ψυχαγωγικές, για τις σατυρικές εκπομπές υπάρχουν και αυτές οι δηλώσεις. Παραλήρημα. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Θα πάμε σε διάλειμμα. Μην ξεχνάτε Κρεοπολία. Μιχάλης Κρεοπολία, Άγγελος. Στη Νεάπολη, Άγγελος Κοτονοστιμίας Κρεατογεύσης. Στον Εύωσμο, Μενελάου 29, Κρεοπολίο Μιχάλης. Εκπληκτικά πράγματα. Εκπληκτικά κάθονται και φτιάχνουν μαεστρικά. Καλλιτεχνίες κάνουν. Και ο Άγγελος, τα παιδιά δηλαδή, Κώστας και Πασχάλης, και ο Μιχάλης στον Εύωσμο. Στον Εύωσμο. Πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε! Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με! Δώσ' του μαέστρο, δώσ' του αγόρι μου! Πέταξα τη πέρα μου! Είμαι ελευθερό πουλί! Σιγά μη δεν σ' αρέσει! Στο κύπελο! Βγήκε ΑΕΚ Ολυμπιακός, σκοτώνονται από χθες το πρωί με ανακοινώσεις ένθεν κακήθεν που λένε. Ενώ τα κανάλια ασχολούνται με το περιστατικό μεταξύ Παυλίδου και Παπαγιάννη που κατήγγειλε η κοπέλα ότι την έκανε τόπι αυτός, ο πρωταγωνιστής στο θέατρο και έχει ξεσπάσει μάχη. Αν τη χτύπησε, αυτός λέει δεν τη χτύπησε, αυτή λέει με έκανε τόπι. Και διάφορα άλλα τέτοια φοβερά πράγματα. Το πιο αστείο μέσα εισαγωγικά είναι που λέει επειδή τη χτύπησε, λέει επειδή του έκλεψε την ατάκα την ώρα που κάνανε τη στιγμομηθεία πάνω σκηνή στο θέατρο, του πήρε την ατάκα. Δηλαδή, όχι, φαντάσου κάθε φορά που εγώ έκοβα έναν ακροατή την ώρα που μιλούσε στο τηλέφωνο, να έτρωγα ας πούμε και μια πουνιά, θα ήμουν μαύρος τελείως. Δεν είναι. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Πάμε. Με τον Ατρόμητο θα παίξουμε εμείς. Εντάξει, δεν είναι κακή η κλήρωση, δεν είναι και καλή. Δηλαδή υπήρχε και η Λαμία, ας πούμε, ωραία, εντάξει. Εμείς τη δουλειά μας, το θετικό είναι ότι ένας από τους δύο βασικούς αντιπάλους βγαίνει έξω. Και όπως είδατε χθες, ανακοινώσεις. Ο άνεργος, ο ανεπάγγελτος, έτσι, ο βόθρος, ο λαθρέμπορος, αυτά μεταξύ τους σκοτώνονται ήδη. 2 ώρες μετά από το μάτς, ο δρόμος με στυλιάρες να είναι στρωμένος και αυτά, 2 ώρες μετά από την κλήρωση, βγήκανε όχι τα μαχαίρια, τα οπλοπολιβόλα, βγήκαν τα μπαζούκας μεταξύ τους και αυτό μια χαρά. Εμείς στη δουλειά μας, προσιλωμένοι, να ξέρετε θα κοστίσει οπωσδήποτε σε δυνάμεις, σε τραυματισμούς, σε συγκέντρωση στο πρωτάθλημα, αυτή η μεταξύ τους διπλή αναμέτρηση μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού. Ήταν ευνοϊκό αυτό που έγινε για μας. Αρκεί και εμείς να κάνουμε αυτό που πρέπει, γιατί την τελευταία φορά που παίξαμε στο κύπελο με αυτούς, το παλικάρι αυτό που λέγεται Παναγιώτης Γλύκος έφαγε ένα από τα πιο αστεία γκολ όλων των εποχών. Κάναμε 10 μέρες πένθος στην εκπομπή, γιατί ήταν ένα κύπελο Ελλάδος αυτό. Περνούσαμε τον Ατρόμητο και θα πέραμε το κύπελο Ελλάδος μετά. Τέλος πάντων, περασμένα, ναι, ξεχασμένα. Όχι. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί ρε. Τι έγινε ρε Σίμω. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά βασικά. Δεν τα πάμε. Όχι φυσικά. Φίλε, είσαι πιο κοντά στο 15 Αύγουστο βέβαια.
Αλλά δεν πειράζει, θα δεχτούμε το. Λείπαμε και 15 μέρες τα ξύγνα. Αγόρι μου. Για δουλειά? Όχι, άδεια. Διασκέδαση? Η εταιρεία που δουλεύω κάθε Χριστούγεννα 15 μέρες κλείνει. Έτσι, ε. Σοπάρε, φίλε. Πολύ ωραία είναι αυτή. Μπράβο τους. Είναι καλά οι άνθρωποι. Για πες αγοράκι. Καταρχήν, είμαστε από σήμερα. Το καλοκαίρι όμως. Το καλοκαίρι εσείς που πουλιάζεστε όμως και απολαμβάνετε τα ήδη και τα έθιμα των παραλίων. Ο Σίμος. Ο λιώνει το κορμί του. Έχει κολλήριο στα μάτια. Τι εταιρεία είναι αυτή, μπορείς να πεις. Δεν χρειάζεται όνομα. Τι ασχολείται. Δίκτυο διανομών είμαστε. Δίκτυο διανομών τροφοδοσίες σούπερ μάρκετ. Ναι. Και δουλεύω Χαλκιδική. Το έχω πει. Εδώ και 10 χρόνια δουλεύω Χαλκιδική μονίμως. Εκεί που έχει το φοβερό σήμα μας. Ακριβώς. Που σε καθιέρωσε. Σε καθιέρωσε. Ναι. Και εμείς. Που δεν ακούγεστε. Ναι, φίλε, βεβαίως. Εγώ κοίταξε, φίλε. Πριν κλείσω η συμφωνία με ένα σταθμό, ρωτάω. Ακούγεστε Χαλκιδική και μου λένε μερικές φορές ναι, όχι. Α, μα ακούγεται, δεν πάω. Να ξέρεις. Θέλω να ακούω τον Σίμω να λέω ότι δεν ακουγόμαστε Χαλκιδική. Αγόρι μου. Έρχονται μηνύματα, φίλε, να ξέρεις. Δηλαδή, έχεις γράψει ιστορία, έχεις κάνει ένθετο, έχεις κάνει ειδική. Ναι, δηλαδή. Είπα ποτέ μου αυτά που λέω είναι τίποτα άσχετα. Είχα πει κάποτε. Βέβαια. Όχι. Είχα πει κάποτε τη μεγάλη κουβέντα εκεί στον Extra Sport που ήρθε το Αρένα ότι ο Σίμος, ο Σίμος είχε πει τη μεγάλη κουβέντα δεν αξίζει Έλληνα αυτά που περνάς, αξίζει πολλά χειρότερα. Βγήκα να με φάνε. Μετά από 6 μήνες όμως είδαν ότι είχε δίκιο ο Σίμος. Κοίταξε, δηλαδή, πρέπει. Το ότι μιλάς για τον εαυτό. Όχι, δεν είπα εγώ τέτοιο. Αλλά το ότι μιλάς για τον εαυτό σε τρίτο πρόσωπο πρέπει να το δεις. Ναι. Δηλαδή μας λέει η Μέρκελ και η κάθε Μέρκελ ή ο Σόιμπλε ή ο Ντάισενμπλουνγκ αν εμείς δεν έχουμε μυαλό στο κεφάλι μας. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τέλος πάντων αυτή είναι άλλη ιστορία. Δηλαδή, δεν πήρα γι' αυτό. Πάμε. Για άλλο πήρα. Να πεις. Για μία ακόμη φορά θα γίνω κουραστικός και δεν με ενδιαφέρει ποιος θα με κράξει, ποιος δεν θα με κράξει. Προχώρα παρακάτω, άσε τον πρόλογο. Πες αυτό που θες. Τι σε ενδιαφέρει. Αν σκεφτόμασταν, Σίμω, αν σκεφτόμασταν αυτά που λέμε, αν θα μας κράξουν ή όχι, καταρχήν δεν θα κάναμε ραδιόφωνο. Ένα είναι αυτό. Ακριβώς. Δεύτερο, δεν θα βγαίναμε να λέμε την άποψή μας. Με λες αυτό που θες με παρησία και τελείως. Μπορεί να διαφωνεί άλλο. Τι παραπεί δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Ήμουνα μικρό παιδάκι, έγινα 45. Oh. Εκεί στην ΠΑΕ έχετε κουράσει και έχετε αποδείξει ότι είστε ανίκανοι. Με κεφαλαία γράμματα. Ο Νικόλας τελικά σε όλα έχει δίκιο. Ο μεγάλος ο Νικόλας που το λέμε τρελό Νικόλα έχει δίκιο παλικάρι. Αναφέρεσαι κάπου συγκεκριμένα σε κάποιο περιστατικό, σε κάποια επιστροφή, σε κάποια αποστροφή. Όχι, δεν είναι. Εγώ μιλάω πάντα με αυτά που γίνονται στην ΠΑΕ. Ναι. Η περίοδος των μεταγραφών. Μιλάς για το Μολέδο. Η περίοδος των μεταγραφών είναι δύο στην όλο το χρόνο. Σωστά. Είναι τον Ιούνιο. Ναι. Ωραία, και το Δεκέμβριο. Και το ξέρουμε. Και είναι 16 Ιανουαρίου σήμερα. Πάλι 31. Ναι, πάλι αυτό θα γίνει, ρε. Πάλι αυτό θα γίνει. Πάλι 31 Ιανουαρίου, τίποτα. Για ποιο λόγο παίρνει ελαστικά 15.000 για το χρόνο. Πες μου λίγο, η δουλειά σου ποια είναι που σε αναθέτουνε. Μια στιγμή λίγο. Επειδή μπερδεύομαι, κάτσε λίγο. Ο λαστιχάς είναι ο Μίχελ. Ναι, γιατί δεν ξέρει ότι έχει συνεργείο με λαστιχά στην Τσεχία. Όχι, αλλά ήθελα απλά να το ακούσω. Ακριβώς, ναι. Δεν είναι κακό. Επίσης, δεν είναι κακό, Σίμω, είσαι κακεντρεχής. Να μένεις από λάστιχο μια φορά. Αλλά να μην το κάνεις συνέχεια, ρε φίλε. Δηλαδή, φτάσαμε 16 πάλι. Επίσης, να πω κάτι γιατί το έχω πει. Ακούς όλες τις μέρες τώρα, τελευταία, ή ήσουν λίγο χαμένος. Δεν ακούω. Όχι, τώρα ακούω. Σήμερα που είναι εντός παιδιάς. Είπα λοιπόν το εξής, για να κάνουμε διάλογο. Είπα το εξής. Το ότι πήραμε τον Αζεβέδο δεν είναι προϊόν scouting. Το ότι πήραμε λέω τον Αζεβέδο δεν είναι προϊόν σκάουτινγκ. Βαθιά ακούγεται. Βαθιά ακούγεται. Δεν είναι προϊόν σκάουτινγκ. Το κανόνισε ο μπαμπάς Λουτσέσκου. Σωστά. Σωστά. Το ότι πάμε να πάρουμε το Μολέδο, το ξέραμε το Μολέδο εδώ ήταν. Έτσι δεν είναι. Εσύ ως τεχνικός διευθυντής κύριε Μίχελ, τι έκανες όλο αυτό το διάστημα, έχω αυτή την απορία. Δηλαδή σε επίπεδο center four. Γιατί να μην είναι ήδη εδώ ο center four. Δεν το ξέραμε ότι θέλουμε ένα four. Εκτός από αυτά που λες. Εγώ θα πω και το άλλο, ότι κάθε σε μεταγραφική περίοδο ξέρουμε η ομάδα σε ποιες δύο βαριά τρεις θέσεις πονάει. Αριστερό μπακ θέλαμε. Και τώρα ούτε αυτό δεν το κάνει. Άρα και αφού έχεις λαχτιχάδικο εκεί πέρα πάνω, εσύ εξακολουθείς να πηγαίνεις μόνο με τις ζάντες. Μόνο με τις ζάντες. Δεν βάζεις λάστιχα
το αυτοκίνητό σου, γιατί θες να πηγαίνεις με τις Ζάντες. Παλιά ελληνική ταινία. Έγινε σύνο. Θα γυρίσω και το νόμισμα την άλλη μεριά μετά και θα το πω πάλι. Πα, και θα γίνω κακός. Ότι θα το πάρουμε όμως. Σε όλο αυτό το σκηνικό. Ναι. Μήπως σε όλο αυτό το σκηνικό συμβάλλει και κάποιος άλλος μέσα. Να μην πω το όνομά του. Καλημέρα. Εσκεμένα. Έκλεισε κιόλας και έφυγε. Έλα. Πάμε επόμενος. Πάμε επόμενος. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος δεν θέλει την προκοπή του ΠΑΟΚ. Εσκεμένα εκεί. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τώρα το ότι αυτός έκανε πάλι λάθη ο Μίχελ στον προγραμματισμό και το καλοκαίρι. Επίσης κάτι άλλο. Δεν ήθελε να έρθει ο Βιερίνια. Μου το λένε και το μαθαίνω αυτό. Δεν ήθελε να έρθει ο Βιερίνια. Δηλαδή δεν προσδίδει τόσο. Βλέπεις τώρα παίζει αριστερό μπακ ο άνθρωπος και πόσο πολύ πασχίζει για την ομάδα. Προχθές πάλι τσουπ πάρτο. Ναι, καλημέρα! Γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Για τον Ιβάν λέει ο Σίμος. Δεν νομίζω αυτά ότι λέει. Αυτό δεν λέει. Τα λένε σε μια άλλη εκπομπή γνωστή και μια εκπρεσία και τα λέει και εδώ. Απλά εκεί τα λέει με άνεση, εδώ τα λέει έτσι λίγο πιο σφιχτά. Μάλιστα. Ναι, ναι. Γιατί δεν θέλει ο Ιβάν, δηλαδή θέλει να αποτύχει ο ΠΑΟΚ. Ναι, ρε αγόρι μου, θέλει. Ξοδεύει τα εκατομμύρια επίτηδες. Είναι Ολυμπιακός. Και όλο αυτό εδώ καυγάς να ξέρει. Όχι. Πραγματικά δεν νομίζω ότι. Δεν μπορεί να σταθεί αυτό με τίποτα. Το ότι γίνονται λάθη, το έχουμε πει. Το ότι έχουν γίνει παραλήψεις, ότι έχουν γίνει καθυστερήσεις. Ναι, το ότι ο Μίχελ τώρα δεν το χειρίστηκε καλά. Ότι το καλοκαίρι γίνανε εγκλήματα με τον Στανόγεβιτς. Τα έχουμε πει δεκάδες, εκατοντάδες φορές, παιδιά. Αλλά το ότι ο Ιβάν δεν θέλει δηλαδή την προκοπή και θέλει τι. Θέλει να το πάρει ο Ολυμπιακός, δεν θέλει να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Πώς το βλέπετε εσείς, δηλαδή. Μικρός ήταν Ολυμπιακός ο Ρωστό. Εγώ το ξέρω. Μεγάλος με την αφίσα του Περσία. Του Σάββα Θεοδωρίδη. Πω, τι είπε πάλι, φίλε. Γιατί με το άφησες, δεν το διάβασες όλο. Ήταν χύμαρος, φίλε. Τέτοια ξεκάθαρη άποψη, χωρίς αλλαγές στο θέμα. Δηλαδή, άμα βγαίνει σύγχρονο στο χωματόδρομο, αυτό φίλε, δηλαδή. Είναι το Παρίσι Ντακάρ. Είναι το Παρίσι Ντακάρ. Βγαίνει στα βουνά, στα λαγιά, ξαναβαίνει εκεί. Πέσα μωρέ, είχαμε άμυνα, ο ΠΑΟΚ όμως στα λεωφορεία ναι, πήρε εκείνο, αλλά δείτε ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, παραλήρημα φίλε, αλλά κρατάω αυτό που είπε, να ξέρετε, δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Και άλλη φορά πιο κάτω. Απίστευτο. Το λέει πιο κάτω και δεύτερη φορά. Ξανά, ε. Ναι, και αυτό το στοιχειοδετούν, ξέρεις γιατί. Γιατί είχε πει ο Τσίπρας ότι... Για να καταλάβεις τώρα πόσο γελοί είναι όλος αυτός ο οργανισμός. Πρώτα απ' όλα αυτό το πράγμα που κάνουν να βάλουν έναν άνθρωπο 80 χρονών που αν έχει πρόβλημα υγείας όπως λένε να περνάει όλο αυτό το πράγμα δείχνει πόσο συχαμένο σωματείο είναι και τι άνθρωποι... Καμία αξιοπρέπεια. Βέβαια θα μπορούσε και ο ίδιος επειδή δεν είναι κανένα άβουλο παιδάκι ανήλικο. Θα μπορούσε και ο ίδιος να προστατέψει τον εαυτό του για να μην βγαίνει. Αυτός μπορεί Κωστή να του δίνει και ενέργεια αυτό το πράγμα. Αλλά η όλη. Το όλο περιβάλλον από δίπλα θα μπορούσε να το προστατεύσει. Εντάξει, μπορεί να δίνει ενέργεια σε κάποιο παππού να βγαίνει και να καίει ας πούμε, τα αυτοκίνητά μας το πρωί. Δεν σημαίνει ότι. Έτσι. ή να ρίχνει γλάστρες από τον μπαλκόνι, ο οποίος περνάει από κάτω. Να θέλει να νιώσει παιδί. Τέλος πάντων. Όλα γίνονται. Τέλος πάντων. Τι θα έλεγα, Κωστή, γίνεται πολύ ντόρος. Όλα βασικά γίνονται ντόρος σε ό,τι έχει σχέση με τον ΠΑΟ, γιατί είναι ευκαιμένο να το δημιουργούν συνεχώς προβλήματα. Το ξέρουμε. Λοιπόν, για να τελειώνει το παραμύθι με τους δανεικούς στον Ατρόμητο. Αν ο Ατρόμητος θεωρεί ότι ο ΠΑΟΚ με τη συμφωνία που έκανε το καλοκαίρι το να μην αγωνίζονται οι δανεικοί του, γιατί θεωρεί ότι έτσι τους προστατεύει, γιατί σε περίπτωση διαφορετική θα τους λάσπωναν περιμένα στη γωνία να σκοντάψει κανένας Χατζησαΐας ή ο Ουάρντα να χάσει κανένα τέτ ή το πέναλτι όπως προχθές. Φαντάσου να το έχανε το. Ο Ουάρντα να εκτελούσε το πέναλτι με τον ΠΑΟΚ. Για να τους στήσω στον τοίχο, αν δεν θέλει ο Ατρόμητος, μπορεί όπως ευεργετήθηκε από τη συμφωνία και ήταν. Μέχρι πρώτην ως δεύτερος στη βαθμολογία, ή τρίτος μάλλον, ένα βαθμό πίσω από τους δύο. Θα βγει χαλαρά Ευρώπη. Ναι, έτσι. Να τους επιστρέψει τους ποδοσφαιριστές και να παίξει, ξέρεις, ο αντικαταστάτης του Γιαννούλη από πίσω είναι ένα παιδάκι 17 χρονών. Ναι. Δεν τον αφήνουν να μπει στα ηλεκτρονικά. Ναι. Ή έναν άλλον πιτσιρικά στη θέση του, του Χατζησαΐα ή του Άρντα. Βεβαίως. Πολύ ωραίο σαν σκέψη. Χρήστο. Δηλαδή, πολύ ωραίο. Για να τελειώνει το παραμύθι, γιατί μας κουράσατε. Δηλαδή, είναι σαν να κάνεις εσύ μια συμφωνία με τον Λίμπερο. Ξέρει ο Λίμπερο ότι έχεις μεγάλη ακροαματικότητα, αλλά να σου πει ότι κοίταξε να δεις φίλε, θα έρθεις εσύ με τα νούμερά σου, αλλά δεν θα φέρεις τους ακροατές σου. Δεν τους θέλουμε, δεν μας αρέσει. Ναι. Αν γίνεται αυτό το πράγμα. Όχι βέβαια. Θα τελειώνει το παραμύθι, αφήστε τον ΠΑΟΚ ήσυχο. Πάντως προς τιμήν τους οι άνθρωποι του Ατρομήτου, για να τα λέμε όλα. Ναι, είπανε... το ξέρω για όλους τους γύρω-γύρω και εδώ με στην πόλη. Προς τιμήν τους οι άνθρωποι είπαν ότι εμείς κάναμε συμφωνία κύριων.
Εγώ, να σου πω έτσι απλά, Χρήστο. Δεν φοβάμαι να αντιμετωπίσω τον Ατρόμητο και με τον Γαντζησαία και με τον Ουάρτα και με τον Γιαννούρδα. Δεν έχω κανένα φόβο, ρε φίλε. Όμως, για αυτό που είπες, για το λόγο αυτό που είπες, πες ότι γλιστράει. Πες ότι κάνει την πας χθες οι παίκτες Λαμίας, παίζουνε φίλε Τσανταλίνα Μανταλίνα έξω από την περιοχή. Και έρχεται ο άλλος και βάζει τον κόλ. Σκέψου να γίνει μια τέτοια ολιγορία. Τι έχει να γίνει μετά. Φιλέ, θα τους κρεμάσουνε κατ' το κέφαλα. Και κάτι τελευταίο να πούμε στον παππού. Όλοι οι Ιωνοί είναι ότι ο ΠΑΟΚ το 1985 λοιπόν πήρε το πρωτάθλημα όντας υπουργός Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού ο Κίμων Κουλούρης και Σέντερ Φόρ το 2018 ο ΠΑΟΚ είναι ο Κουλούρης. Δεν γλιτώνεται με τίποτα. Γεια σου Χριστέ! Καλημέρα. Γεια σου Κολομπάβουε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Ναι. Καλώς το παιδί. Γεια σου, Αντουάν! Να συμπληρώσω αυτό που είπε προηγούμενος. Ναι. Πιστεύω ότι ο Κουλούρης που έχουμε στον ΠΑΟΚ πιο χρήσιμος θα ήταν σαν υπουργός αθλητισμού παρά σαν σέντερ φορ στον ΠΑΟΚ. Και τότε δεν θα έβαζε γκολ και τώρα δεν βάζει. Θα μπορούσε να πει κάποιος. Ναι. Πιστεύω για υπουργός καλύτερος θα ήταν παρά για σέντερ φορ στον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων. Έχει ένα θέμα εκεί. Δηλαδή, να σου πω κάτι, ρε φιλέ. Δηλαδή, τώρα ο πρώτος δεν είχε να κάνει στη ζωή του και πήρε το πρωί πριν να καράξει για τις μεταγραφές, ας πούμε. Πάνε τόσο στραβά τα πράγματα στην ομάδα. Αυτό ήθελα να πει, φίλε. Τι να κάνουμε. Στις γραμμές δεν έχουμε, δεν έχουμε φίλτρο. Κοίταξε, θα σου πω το εξής για να κάνω το συνήγορο. Ο Σίμος διαμαρτύρεται γιατί. Γιατί βλέπει ότι είμαστε 16 του μηνός και πάλι δεν έχουν γίνει μεταγραφές όπως πρέπει να γίνουν. Από αυτή την άποψη. Αλλά το ότι μέσα στον ΠΑΟΚ κάποιος δεν θέλει και αυτά. Δεν είναι μεταγραφή του Μολέντο το ότι παίζει, αγόρι μου. Δεν το βάζουν κάποιοι στο μυαλό του. Θα σταματήσουν να ακούνε κάποιους ανθρώπους που τους κάνουν το μυαλό τέτοιο. Αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Συγγνώμη, αυτά τα ηθικά διλήμματα με τον Ατρόμητο, όλα αυτά για τον Ολυμπιακό, γιατί δεν τα έλεγαν όταν είχε 40 δανείκους από εδώ και από εκεί. Αυτοί που θέλουν να το παίξουν είναι μακεδονομάχοι και μυαλοπόλοι. Μα γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ο καημός, ρε Αντώνη. Φαντάζομαι το ερώτημά σου είναι ρητορικό. Μα τον ΠΑΟΚ θέλουν να βλάψουν. Και μέσα στην πόλη στον ΠΑΟΚ θέλουν να βάλουν φυτίλια. Λίγο μυαλό δεν έχουν αυτοί να το σκεφτούν. Αυτοί που βγαίνουν και κράζουν πρωί-πρωί. Τι θέλεις να σου πω. Μια ερώτηση κάνω ρε Κώστα. Μια απλή ερώτηση. Δηλαδή αυτό σηκώθηκε το πρωί 8 η ώρα και λέει τι να κάνω. Α, κάτσε να κράξω για τις μεταγραφές. Όλα πάνε στραβά σε αυτήν την ομάδα αιωνίως. Όλα πρέπει να κράζουμε εμείς πρωί-πρωί. Μα αυτό είπα ρε παιδί μου. Δες και τα θετικά. Μπορείς να σου πάρει και κανένα σαπάκι. Δηλαδή ο Αζεβέδο είναι σαπάκι. Όχι, έτσι θέλω να τον παρουσιάσουν. Δηλαδή, εντάξει, το και... Μολέδο δεν καταλαβαίνουμε όλοι γιατί θέλει να τον πάρει ο Ιβάν και γιατί επιμένει τόσο. Φυσικά, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, είναι εξόφθαλμο. Τι να λέμε. Άρα τι άρχισαν οι μεταγραφές. Λέει τώρα. Πόσα center four μπορούσε να πάρει. Θέλει να πάρει αυτό συγκεκριμένα γιατί έχει άλλους λόγους. Το ξέρεις και το ξέρω. Να είμαστε λίγο λογικοί. Αυτό το deal είναι τέτοιο που γίνεται με το Μολέδο. Δεν θα γινόταν ούτε μία στο εκατομμύριο μετανάλωση παίκτης και άλλη ομάδα. Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Αλλά πρέπει να κράζουμε εκεί πέρα. Κρά. Ρε φίλε, ένα πράγμα δηλαδή, ακούω καμιά φορά κανένα ραδιόφωνο Αθηνών, ας πούμε, έτσι στο ίντερνετ, ναι. Όταν δεν είσαι εσύ. Ρε φίλε, σε ένα πράγμα τους ζηλεύω. Δεν λένε κακή κουβέντα για την ομάδα τους, ρε φίλε. Εκεί τους παραδέχομαι. Ενώ εδώ πέρα κοιτάμε να κάνουμε τα πάντα εκτός από το να πούμε καλή κουβέντα για την ομάδα. Πρωτάθλημα θα πάρει και εμείς θα κράζουμε, ρε φίλε. Άλλο κριτική, άλλο αυτό. Δηλαδή, Λίσσα, το έχουμε πει πολλές φορές. Αγαπήστε περισσότερο την ομάδα. Κωστή, ναι. Υπάρχει διαφορά στην κριτική και στο κράξιμο. Ναι. Δεν νομίζεις. 100%. Μα τι φωνάζω, χρόνια το λέω αυτό. Χρόνια αυτό το πράγμα, χρόνια το λέω. Εμείς εδώ, μόνο κρά. Μα στέει ο ένας, ο έχει Νικόλας δίκιο. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, το επίπεδο σου είναι για να κάνεις εκπομπή, για να πιστεύεις αυτά που θέλει ο Νικόλας. Τι να σε κάνω δηλαδή, όλα πάνε στραβά. Δηλαδή λίγο μυαλό δεν μπορούμε να βουτήξουμε λίγο τη γλώσσα στο μυαλό που σκεφτούμε για κάποιες μεταγραφές γιατί αργούνε. Μυαλό θέλει. Έγινε Αντουάν! Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Μη μου αγχώνεστε πρωί-πρωί. Ηρεμία, ψυχραιμία. Καλημέρα. Ναι. Γεια σας. Τίποτα. Καλό στο παιδί, ρε. Τι φτιάνεις, φίλε. Μία λέξη. Το φτιάνς, όπως λέμε, ξέρω εγώ, Evans. Adidas. Τι φτιάνς. Έλα, αγοράκι μου, έλα. Ο Αντωνάκης. Είχε απόλυτο δίκιο. Γκρινιά, μέχρι τώρα λέγαμε ότι πάμε για πρωτάθλημα. Σιγουράντζα. Τώρα αν δεν πάρουμε παίχτη δεν πάμε για πρωτάθλημα.
Φυσικά και πάμε για πρωτάθλημα. Φυσικά θα πάρουμε και παίκτες. Και αριστερό μπακ ήρθε. Που εγώ πιστεύω ότι είναι εξαιρετικός παίκτης και θα είναι πολύ σύντομα έτοιμος. Και στόπερ, αν ήρθε ο Μολέδο, είναι το, θα έχουμε το δίδυμο τον καλύτερο στόπερ στην Ελλάδα. Βαρέλα Μολέδο. Λοιπόν, και center for θα έρθει και εξάρι θα έρθει. Εντάξει. Το ότι υπάρχει καθυστέρηση, υπάρχει πάλι. Θα ήθελα να είναι εδώ ήδη. Okay. Αλλά το να λέμε ότι μέσα στην ΠΑΕ είναι άνθρωπος και να υπονοεί το Σαββίδι, ο Σίμος είναι χρόνια, το ξέρω, άρρωστος με τον ΠΑΟΚ, έτσι. Το ξέρω το παιδί. Δεν είναι άρρωστος. Εντάξει, τώρα ο καθένας έχει, φίλε. Ο καθένας μπορεί να ακούει, να επηρεάζεται, να έχει διαφορετική ιδιοσυγκρασία. Δικαιολογούμε. Okay, εντάξει. Είναι πώς θα το δει ο καθένας. Θα πάρει τώρα. Πλάκα μας κάνει. Και εγώ αν ήμουν σε θέση, εγώ πάντως για τον. Δεν θέλω να πάρω παίχτη από τον Παναθηναϊκό. Δεν θέλεις να πάρεις παίχτη. Ναι, όπως δεν θέλω να δίνω σε αυτούς παίχτες. Ναι. Δεν θέλω να πάρω κι εγώ. Ναι. Πολύς κόσμος. Αλλά το ζήτημα, ξέρεις γιατί γίνεται τώρα αυτό εγώ. Δεν θες να πάρεις αγοράζοντάς τον ή δεν θες να πάρεις, δεν θα ήθελες ούτε σαν ελεύθερο. Γενικά. Άμα φύγει, εντάξει. Αλλά να τον πάρω εγώ όπως, γιατί εμείς δεν αναφέρομαι, έτσι δεν είναι. Όχι, όχι, δεν κάναμε. Μπινιά δεν κάναμε. Να τον βάλουμε να κάνει προσφυγή και τέτοια. Αυτό θέλανε αυτοί για να σηκώσουν ένα επικοινωνιακό μπαϊράκι. Όταν πήγε ο Κοντρέρας στον Ολυμπιακό μας πείραξε, δεν είναι. Φυσικά. Φυσικά. Αν και δεν πήγε κατευθείαν, πήγε πρώτα έξω και μετά ένα εξάμεινο. Ναι, φυσικά, εννοείται. Εννοείται. Εντάξει, δεν του λέω τώρα από κακού προέρου αυτό. Απλώς δεν θέλω να πάρω από αυτού παίκτη. Να μην του δώσω μία. Ναι. Από ελεύθερο, ναι. Αλλά για να πάρω και παίχτη Κωστάκη δεν πρέπει να διάσω θέση. Στην ουσία είναι στη θέση του Σαμπράνο αυτός. Για το Μολέδο αν μιλάμε τώρα, για το στόπερ δεν λες. Ναι. Είναι στη θέση του Σαμπράνο. Δηλαδή του πρωτοκλασσά του στόπερ. Πήραμε αριστερό μπακ. Άλλο αριστερό μπακ. Άλλο. Ο Μολέδο είναι στόπερ, δεν είναι αριστερό μπακ. Πρέπει να φύγει κάποιος για να μπει μέσα. Ωραία. Αριστερό μπακ έφυγε. Και ο Λέοβατ δεν παίζει και ο Λεβέκ δεν παίζει. Δεν έχω δύο. Δεν φύγανε από την ομάδα, είναι. Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι δεν υπάρχει όμως. Δεν υπάρχει ούτε Λεβέκ, δεν υπάρχει ούτε Λέοβατ. Τι να κάνω, περιμένω πότε θα έρθουν. Θα χάσω το πρωτάθλημα, φίλε. Δεν μπορώ να περιμένω να έρθει ο Λεβέκ τώρα, πότε θα του φέξει. Του Λεβέκ. Ο Λέοβατ υπάρχει, δεν υπάρχει, είναι το ίδιο και το αυτό. Πρέπει να βρει ομάδες ή να του. Σωστό, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι του Μίχελ. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που έπρεπε ο Μίχελ, αφού είναι ο τεχνικός διευθυντής, να το προσέξει. Και να βρει προτάσεις να φύγουν τα βάρη, να φύγουν. Τώρα, άμα όντως ισχύει. Ότι δεν το έκανε. Μα εκ του αποτελέσματος, πού να ξέρουμε. Δεν μπορεί να βρει και δεν σπέρει κανένας. Μα εκ του αποτελέσματος κρίνεται. Έχει φύγει κανένας από αυτούς που δεν θέλαμε να είναι εδώ. Ο Μπρίκιτς. Εγώ του έκανα συμβόλαιο τον Μπρίκιτς. Και κάθεται στα 400 χιλιάρικα, όχι. Ο Λέοβατς έφυγε. Όχι. Αν ήσουν να Μπρίκιτς, θα έφυγες. Όχι, βέβαια, χωρό, δεν θα ήμουν. Έψεξα καθόλου τον Μπρίκιτς. Σε παρακαλώ πολύ. Αφού. Εκτός και αν είναι θέμα φιλοδοξιών σου. Λέει το να κάθομαι και να είμαι 7η επιλογή και να μην παίζω. Εντάξει, κάθισε πάνω στο συμβόλαιο, αυτό ήθελε να κάνει. Δεν φταίει αυτός που του έκανε αυτό το συμβόλαιο. Κλεψιμέα καταπήρε. Για την κλήρωση τι έχεις να πεις, είπα εγώ. Θέλω κλήρωση, μια καλή ομάδα, μια μεγάλη. Η κλήρωση, εξαιρετική η κλήρωση μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού. Θα σκοτωθούν, θα φαγωθούν. Θα φύγει ο ένας από τη μέση. Και είναι αν εμείς είμαστε σοβαροί, γιατί. Αν είμαστε ασόβαροι, μπορούμε να αποκλειστούμε και από τον Ατρόμητο. Έτσι, ξεκάθαρο είναι αυτό. Αν εμείς λοιπόν είμαστε σοβαροί, θα προχωρήσουμε και μπορούμε να πάμε να ξαναπάρουμε το κύπελο φέτος. Γι' αυτό σου είπα εγώ. Άμα πάρω μια μεγάλη ομάδα τώρα, όταν λέω μεγάλη, καταλαβαίνεις τώρα πώς το λέω. Ατρόμητος είναι μια δυνατή ομάδα. Ναι. Έτσι, εκεί θα φανώ εγώ, αν είμαι καλός για τον τελικό. Φυσικά. Και στην ουσία μετά θα υπάρχει ή ο ΑΕΚ ή ο Ολυμπιακός μετά μπροστά. Είτε στον ημιτελικό είτε στον τελικό. Έτσι. Και λίγο πληγωμένη θα είναι γιατί θα, όπως είναι σε μια αγγέλια όταν μαλώνουν λιοντάρια σωστό, και πληγώνονται. Σωστό, σωστό. Έγινε ντόκτορ, περιμένουν τέσσερις. Φιλιά, καλημέρα. Φιλιά. Α, ποιο που θα τα λέγε. Τώρα το λέω, αφού τώρα ήρθαν. Α, τώρα, σημαίνα, σημαίνα τα λες. Είστε όλοι τόσο παραπονιάριδες όμως, ρε παιδί μου. Ναι, καλημέρα. Ναι. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Ρε, καλό. Σας ακούμε, κύριε Μάγε. Μάγε, Κώστα μου, μωρό μου, γευρί μου. Μιλάς, τέτοια μας παρεξηγήσουν τώρα στις 40 φεύγα. Α, περίμενε. Φαλάκρος είσαι, όχι. Θα γυρίσουν. Μάλια, έτσι. Όχι, φαλάκρας. Έχω. Εντάξει, δεν σπάω τσατσάρες, αλλά οκ. Okay. Περίμενε, καλό χιούμορ. Μπουζούκι παίζεις, όχι. Βεβαίως, και μπουζούκι και μπουζούκι, κιθάρα, ό,τι θες. Άντε ρε. Ναι. Οπό. Άλλο. Όμποε, όμποε. Κρουστά. Περίμενε. Δεν βρίζω, σε αγαπώ, εντάξει. Βιολοντσέλο, γιατί να βρίζεις. Ναι,
άκου, Κώστα μου. Πεθαίνω για τους διαλόγους μου, στο έχω πει, έτσι. Περίμενε, κάτσε ρε Γαβρίου. Πεθαίνω να μιλάω μαζί σου, δηλαδή αυτοί οι διάλογοι που είναι στο πουθενά, στο κουτρού, άλλα λες, άλλα λες εσύ, άλλα λέω εγώ, άλλα συνεννοούμαστε. Και στο τέλος όμως μιλάμε. Βέβαια, εννοείται ρε φίλε, τι να λέμε τώρα. Περίμενε, μισό λεπτό. Κάνε μου μία ερώτηση. Ναι, περίμενε, όχι, να σου κάνω. Όχι, κάνε μου δύο ερωτήσεις. Περίμενε. Να συστηθούμε. Ονομάζουμε Σκιούπες Νικόλος, ο Μάγος Καλάθρης. Αυτά τα είναι το αυτονόητο δηλαδή. Εγώ κάθε μέρα. Ναι. Εγώ κάθε μέρα βγαίνω να πω ποιος είναι. Εσύ ονομάζεται Κώστας Τεθαρός. Βεβαίως, αυτός. Του Αθανασίου είσαι και της Αγγελικής. Είσαι κομωτής. Βεβαίως. Και κομωτής και μπαρμπέρης. Με αυτό το επίθετο έλα να σου κάνω το μαλλί. Μιζαμπλί. Μιζαμπλί. Φαλακρούς κορεύει. Βεβαίως. Χρεώνω μισή τιμή. Στις δυο επισκέψεις μία δώρο. Περίμενε, δεν τελειώσε. Εσύ είσαι φαλακρός. Σου εύχομαι να ζήσεις χαμογελώντας όπως χαμογελάς. Εάν δεν ζήσεις 104 χρονών, να μου κάνεις μήνυση. Έτσι, κοίταξε, αν δεν ζήσω, πώς θα σου κάνω μήνυση αφού θα έχω πεθάνει. Όχι, μου λες. Αν ζήσεις 104, okay. Αν δεν ζήσει, θα μου κάνει μήνυση. Μα πώ θα σου κάνω αφού θα έχω πεθάνει. Εγώ είμαι κοντά σου. Ξέρω ότι μ' άκουγε πριν και έλεγε κάτι περίεργα πράγματα. Λοιπόν, θέλω. Κι εγώ θέλω, πάρα πολύ. Κι εγώ βασικά. Μισό λεπτό και τελειώνω. Αλίμονο. Σημαντικό να τελειώνει. Αν δεν τελειώσει, μετά πονάνε τα αυτά. Θέλω να νιώθει υπερήφανο που είσαι φανατικό παοξή. Ναι. Είμαι. Καμαρώνω. Καμαρώνω. Θα μ' αφήνει να μιλήσω. Βεβαίως, αφήνω. Τόση ώρα τι κάνουμε. Σου βάλω πρόστιμο, κάτσε καλά. Α, μαν. Α, ναι. Δεν μου λες ντούκου ή σε άτοκες δόσεις. Διευκολύνεις, κάνεις κάρτα για να μιλήσεις. Σε παρακαλώ, δεν βρίζω. Είμαι, αφού είμαι ωραίος τύπος, λοιπόν. Πήρα τον υπουργό. Τον ίδιο. Όταν λες τον πήρες, τον πήγες πού. Πήρα τηλέφωνο, ρε. Τηλέφωνο, βεβαίως. Μπράβο, πάμε να κάνουμε το διάλογο. Γεια σας, παρακαλώ. Περίμενε να τελειώσω. Ρε αγάπη μου, άσε με τελειώσω. Μα θέλω να μου πεις τι του είπες. Έλα, ο κύριος Σκιούπης. Κύριε Σκιούπη, σας τηλεφωνώ από τη γραμματεία του υφυπουργού. Πείτε μου. Η γραμματέα λέει ποιος τι εδώ είναι. Ωραίο μου μπίπι, πει γραμματέα. Περίμενε, να σου πω τι μου είπε. Ωραία, αγκόμενα. Αλήπελε στο εξωτερικό. 10 ευρώ πρόστιμο. 10. Γελάσανε. Τον γονάτισες. Όταν ζητάει ο Μάγος Καλάθρης τον υφυπουργό ή τον. Προσοχή, ρε, θα κάθετε. Εμένα με ρώτησε, πες για να φύγει εξωτερικό. Λοιπόν. Ωραία, πού πάτε, ρε. Ωραία, πού πάτε, ωραία. Μισό λεπτό, δεν τελείωσε. Πιστεύω δεν άρχισες καν. Εσύ. Εγώ. Είσαι ωραίος κι εσύ. Αγόρι μου. Δεν παίζει με τίποτα. Χάρηκα που είχαμε αυτόν τον μυθικό διάλογο. Σ' αγαπώ πολύ. Γεια! Φιλιά! Γεια! Πάμε παρακάτω. Δεν υπάρχει, φίλε. Με το μάγο. Αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει, το έχουμε κάνει στον 103. 40 λεπτά, φίλε. 40 λεπτά δεν υπάρχει. Τίποτα. Ούτε αρχή ούτε τέλος. Καλημέρα σας, ναι! Καλημέρα. Θέλετε να πάμε στο ίδιο ύφος όπως με τον μάγο της Χαλάθρας. Ασπρόμαυρο πανόραμα. Καλό στο overview. Έλα. Μόνο εσύ μπορείς να αγχώσεις το μάγο της Χαλάστρας, ρε φίλε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να τον αγχώνει. Μόνο εσύ. Χρόνια πριν. Δεν προλαβαίνει να μιλήσει. Φοβερό. Ναι. Για πες, αγοράκι μου. Για πες. Διαφωνώ. Τα πιο τζάμπα χρήματα στον κόσμο τα παίρνει αυτός που κάνει το μοντάζ με τα γκολ του Κουλούρη, φίλε. Για να πάρει μεταγραφή. Νόμιζα θα έλεγες τα πιο τζάλμα χρήματα του κόσμου. Θα τα δώσει και η Τσλεμπερλική. Αυτός δεν παίζεται. Ξέρεις τι, πονάω λίγο όταν μιλάμε για τον Κουλούρη και βλέπω ότι το παιδί, γιατί δεν μπορεί κανένας να του προσάψει ότι δεν τρέχει, δεν παλεύει, δεν μοχθεί, ότι δεν προσπαθεί. Έτσι, καλά όλα αυτά. Όμως. Πόσα, φίλε. Στο τέλος ημέρας, ξεκίνα και εσύ, βρε γιαβρί μου. Δηλαδή, βάλτε την μπάλα στο πλεκτό. Αυτό κρίνει ένα επιθετικό. Βλέπεις, σου δώσε ευκαιρίες. Άφησε το. Ο άλλος παστελώνει συνέχεια. 5 λεπτά τον βάζει. 5 τα βάζει. 10 λεπτά τα βάζει. Δώσε και εσύ, ρε παιδί μου, γκολ στην ομάδα. Έτσι το νιώθω. Εγώ δεν ξέρω αν. Κάτι κοστί όμως. Δίνει πολλές μάχες, φίλε. Πέφτει πολύ ξύλο.
Δεν αντιλέγω, μα δεν αντιλέγω. Δηλαδή σε όλο το μάτς να δεις τι τζαρτζαρίσματα τρώει και τι μονομαχίες. Δεν αντιλέγω. Δηλαδή πιστεύω ότι παίζει το ρόλο του και αυτό μέσα στο παιχνίδι για να ανοίγουν χώρο. Μα φυσικά. Μα δεν έχει βγει ούτε ένας πανόραμα μου να πει ότι κοροϊδεύει, ότι δεν παίζει, ότι περπατάει. Ναι, είναι αυτό που λες. Δεν έχει ούτε το που σε ρωτάνε στο τέλος. Ακριβώς, ρε φίλε. Δηλαδή από τον αμυντικό χαφ. Έχω απέτηση να μου βάλει γκολ. Ή μάλλον ο Μάτος που είναι δεξί μπακ και μου βάζει 6, 7, 8 σημαντικά γκολ. Μπορώ να ζητήσω κάτι παραπάνω. Όχι. Αλλά ο center forward είναι αυτή η θέση του, ρε παιδί. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Πώς μπήκε τότε στην Τρίπολη πέρσι. Να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Βεβαίως. Πιστεύεις ότι αν ο Σαββίδης τους αφήσει 3 μήνες απλήρωτους όλους. Κακό θα κάνει ή καλό. Δεν θα ηρεμήσει και ο κόσμος και οι παίκτες. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλουμε άλλο εμείς οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Δεν πάει κάτι καλά, ας πούμε, και βγαίνουμε στα ραδιόφωνα και παραπονιόμαστε. Πιστεύω ότι είναι και λίγο συνήθεια πλέον. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος που και με στεναχωρεί αυτό. Έχω πει πολλές φορές. Ναι, στην κριτική. Να πληρώνουμε, να αρχούμε να ασχολούμαστε με τα λογιστικά πάλι, να αρχίσουμε να ανοίγουμε βιβλία, ναι, τριπλότυπα, να διαβάζουμε. Όχι, να χρωστάμε. Σε όλο τον κόσμο να είμαστε ευχαριστημένοι με τον Κουλούρη και με τον κάθε Κουλούρη. Δεν θέλω να πω κάτι για το παιδί. Ναι. Και με τον Τζάλμα να είμαστε ευχαριστημένοι. Όχι, να μας φεύγουν οι παίκτες οι καλοί, να φεύγει ο Βιερίνια, να φεύγει ο Κοντρέρας, να πουλάμε τους παίκτες μας για να επιζήσουμε και να παίζει η γειτονιά της Αθήνας αντί για εμάς στην Ευρώπη. Εντάξει, παιδιά, κάπου ναι στην κριτική. Εμείς πάρα πολλές φορές έχουμε γίνει δυσάρεστοι που λέμε γιατί έκανες αυτό. Ιβάν, έκανες εκείνο. Έκανες αυτό το λάθος. Ναι, έτσι αλλιώς με τον προπονητή, με τον τεχνικό διευθυντή. Γιατί πολύ απλά λέμε αυτό που σκεφτόμαστε. Δεν έχουμε ούτε γραμμές ούτε τίποτα, το ξέρετε. Ό,τι μου κατέβει στην κλάβα μπορεί να κάνω λάθος. Έτσι. Ναι. Μπορεί να κάνω λάθος. Άλλο είναι αυτό. Άλλο είναι αυτό και άλλο να τα βλέπεις όλα. Αλλά αυτό ρε παιδιά. Δηλαδή, είναι φυσιολογικό. Όλα αρνητικά. Είναι επίσης, έχει δηλητηριαστεί σε κάποια φάση η ομάδα με ανθρώπους που αγαπούν την ομάδα, υποτίθεται. Αλλά το δικαίωμα στην κριτική δεν στο δίνει να βγεις και να πεις και την καλή κουβέντα. Μπράβο σε αυτό που έκανες, αλλά εδώ το έχεις κάνει λάθος. Έτσι, βγες, πες και την καλή κουβέντα, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Όταν αγαπάς κάτι, πρέπει κάποια στιγμή να λες και μια καλή κουβέντα. Φυσικά. Δεν αυτό το πράγμα. Δεν το λέω μόνο για ακροατές, το λέω και για παραγωγούς που τους το έχω πει και κατηδίαν. Έτσι. Ότι εντάξει, κάνεις κριτική και το βλέπεις αυτό. Στραβό και αυτό. Ναι, στραβό και εκείνο, ναι. Εκεί δεν πρέπει να πεις. Μπράβο που κάνατε εκείνο. Γιατί δεν το λες. Να, ναι, είναι στο χαρακτήρα, είναι στην ιδιοσυγκρασία του καθενός. Οκ, okay, εντάξει. Να κάνω. Έγινε, Κωστή, καλημέρα. Φιλιά, γεια σου, πανόραμα. Yeah. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Δεν κάναμε διάλειμμα. Ναι, γεια σας, για να μην σας κόψουμε τον ήρμο και τη φορά. Μ' ακούς? Ναι, βεβαιότατα. Τι κράζουν αυτοί, ρε, όλοι, ρε. Τι είναι αυτοί, ρε. Προπονητές είναι. Αφού η ομάδα πάει μπροστά, κερδίζει. Τι θέλουν τώρα. Καταγραφές δεν γίνανε. Μεταγραφές. Γίνανε και θα γίνουν κι άλλες. Ναι. Εντάξει, την άποψή τους λένε, κυρία μου, τι να κάνουμε. Ξέρω τι άποψη, ρε. Τι υποστηρίχτε, τι οπαδοί είναι αυτοί. Εντάξει, ο καθένας έχει τη δική του ιδιοσυγκρασία, το δικό του χαρακτήρα, έχει απαιτήσεις. Α, δεν κοστί, εγώ. Ξέρεις από πότε, εγώ είμαι 88 χρονού. 88! Ναι. Άνθρωπέ μου, να ζήσεις. Τον παρακολουθώ από το 40, από το 50. Να ζήσετε χίλια χρόνια, σας εύχομαι. Είστε πιο μεγάλος και τον μπαμπά. Ο άλλος είπε. Να πεθάνεις και κάτω από 4. Τι είναι αυτά τα λόγια, ρε. Δηλαδή, σαν να σου λες ένα 15 χρονάκι ακόμα, τι είναι αυτά. Εμένα με ρώτησες, πες. Άντε, να ζήσετε χίλια χρόνια, σας εύχομαι. Και να είστε πάντα έτσι, το μυαλό σας να είναι σε αυτή την κατάσταση. Να παίρνει τροφές. Γεια σας, γεια σας. 88, φίλε. Μπορεί να είναι ο πιο μεγάλος που έχει πάρει. Ο Κυρδιονής πρέπει να είναι 86, αν δεν κάνω λάθος. 88, δηλαδή, απέναντι είναι το 9 και το χαιρετάει, τον άκουσες. Ο λόγος του φίλε κανονικά, σαν να ήταν 40. Μακάρι να ζεις χιλιά χρόνια. Παιδιά, μας την πέσατε, είστε από κούριερ. Έρχεται για ξύλο. Ε, γιατί πήγατε με άγριες διαθέσεις. Να πούμε ότι όποιος θέλει να έρθει για ξύλο και τέτοια πράγματα, τα στούντιό μας είναι στο καταπληκτικό Φίλιρο, ανεβαίνοντας στην ανηφόρα. Ναι, καλημέρα σας. Κάερε στάπερ με κίδωρο. Έτσι. Έτσι. Ζου μου σου λέμε και όλα τα καίμε. Έτσι, όλα τα κουφάλα νεκροθάφτη. Έτσι. Θα σου πάρω όλη έτσι την ομάδα. Το σκάλπ. Θα σου πάρω, θα την πάρω. Σωστό. Όταν λες νεκροθάφτης, έχεις κάποιο στο μυαλό σου, κάποιο πρόσωπο, δηλαδή κάποια φυσιογνωμία. Πόσο ζου μου σου ήταν το γκολ του Τσάμπος, του Καλ, ε? Του,
το δεύτερο, το γκολ, πόσο το τζάλμα κάμπο τον έκανε τσάμπο. Θα το δεχτώ ω σωστό εγώ. Θα το δεχτώ και θα προχωρήσουμε την κουβέντα μα. Χάρη οικονομία. Εσύ πιστεύει το ήθελε ο τσάμπο. Ήθελε, δεν ήθελε με ένα μάρι το ζουμουσού. Δεν ξέρω τι ήθελε να κάνει αυτό εκείνη τη στιγμή. Εγώ ξέρω ότι μ' άρεσε. Από εκεί και πέρα, όταν μ' αρέσει το ρεβανί, το τρώω. Όταν δεν μ' αρέσει, το πετάω. Σωστός. Τελείωσε. Άμα δεν μ' αρέσει η σκορδαλιά, και... δεν την παραγγέλνω. Μακριά από σκορδαλιές με στασικά. Έτσι. Λοιπόν, τι λέει Ατρόμητος. Την ΑΕΚ θέλω, τώρα που παίζει και στην Ευρώπη, ε. Περίμενε, ρε. Την ΑΕΚ θέλω τελικό. Την ΑΕΚ θέλω για να πατήσουμε τα περίμενε πετσινά. Περίμενε λίγο. Τώρα είμαστε στους 8, είναι αυτό, έτσι δεν είναι? Άρα, είναι πρώιμη τελικά. Ωραία, έχουμε, μπράβο. Έχουμε άλλη μία αναμέτρηση διπλή πριν τον τελικό. Τα ημιτελικά και θέλεις, πάμε στον τελικό μετά. Την ΑΕΚ τη θέλεις στον ημιτελικό ή στον τελικό? Στον τελικό. Πρόσεξε τι λες. Διπλή να αναμέτρηση ή μονή? Διπλή αναμέτρηση ή μονή? Και δεν εννοώ μονή καπέλο. Μια και μια, βρε, τελικό τι θέλω, βρε. Μπαμ, τελικό, μπαμ. Τι θέλω. Μια και έξω, επειδή πήραμε το κολλάι πέρσι. Μπαμ, μπαμ, για να δουν ότι τα γκολ δεν βγαίνουν offside, βγαίνουν καθαρά. Το Λάιτσμαν, αν είναι αργοπόρησε να κατέβει στη θέση του για να δει τον Εντρίγκε, μισθέμι δηλαδή. Πριν έχει γίνει πεναλτάρα, εκεί κάναμε κουτικουκουβάγια. Εκεί κάνανε βουτού. Κάναμε φίλε την κουκουβάγια από τα βιβλία. Ο μάγος τι δουλειά κάνει, γιατί δεν κάνει κανένα μαγικό εκεί πέρα να τελειώνουνε. Μονάχα άλλα κι άλλα λέει. Λοιπόν. Φιλαράκι, να ξέρεις, ο μάγος είναι. Μορφή μεγάλη, φίλε. Δεν παίζεται με τίποτα. Μορφή, δεν υπάρχει. Ναι. Λοιπόν, κατάλαβα. Δεν σ' άκουσα από την αρχή. Κατάλαβα. Θα τα ξαναπώ τώρα σε 2 λεπτά ό,τι έχω πει, να ξέρεις. Μία ώρα και ένα τέταρτο. Θα κάνω. Ωραία. Θα κάνω. Βέβαια, αλίμονο, φίλε. Κάνω αυτό, είναι το, είναι το MB3. Κάνω συμπυκνωμένα ό,τι έχω πει. Δηλαδή, θα κάνω μια μικρή περίληψη και τα λέω γρήγορα. Ξανά, όπως τη λάμψη. Έγινε, σ' ακούω. Γεια σου, Παυλάρα μου. Γεια σου, αγόρι μου. Γεια σου. Πάμε παρακάτω. Χορηγή δεύτερη ώρα λαδόκολλα από το κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Εξαιρετικές γεύσεις. Η παντσέτα του σας ζαλίζει. Μια μαγεία τα πιάτα του. Πεντακάθαρα, υπέροχα, εκλεκτά, πεντανόστιμα. Τα δε γλυκά, τα χειροποίητα που βγάζει μετά. Σας παίρνουν το μυαλό. Ο Δημήτρης, εκεί χρόνια η οικογένεια. Απέναντι του Μασούτη. Ο Diego Pancetta μαγεύει. Λαδόκολλα από το κορδελιό στο Χαρμάνκιο 705-750. Φυσικά Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Καντουρδίδης, μπαμπάς και γιος και σούπερ τέντα και πέργολα και αντιανεμική ζελατίνα. Αυτή είναι η γνήση Καντουρτζίδιδες. Καλαμαριά, Χαλκιδική, Πολύχνη, μπαμπάς και γιος. Και βέβαια αλόι με μύρτιλο. Η πατέντα, το υπέροχο φάρμακο, το υπέροχο σκεύασμα από τη φύση με φυτικό προϊόν. Η αλόι από την Κρήτη, η καλόε. Φρόντισε και έβγαλε αλόι με μύρτιλο, με blueberry, ειδικά για το διαβήτη. Παράλληλα με το φάρμακο που παίρνετε για το διαβήτη, χαπάκια ή ενέσιμο, έχετε και το μύρτιλο να σε εμποβοηθά. Καταπληκτικό, καταπληκτικό σκεύασμα. 49,90 τα δύο μπουκάλια αλόι με μύρτιλο. Και 20 ευρώ δώρα στο 23-12, 200-500. Και 20 ευρώ κρέμες, σώματος κτλ. Πάμε, πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Πάμε στον μεθ επόμενο. Καλημέρα σας. 23-10. 287-888, παρακαλώ. Ναι. Πέσαν όλοι μαζί, χέρι-χέρι. Πάμε στον Μέθε, Μέθε, Μέθε επόμενο, ναι. Έλα. Φίλε, τους έκανε στους άλλους, κλειστή τρίπλα τους έριξε, τον ένα στην πινακίδα, τον άλλον στο σκάμα που είχε παλιά στο γήπεδο, δεν είχε ένα σκάμα για το άλμα των τριπλών. Έλα. Πώς γράφεται η λέξη ΙΤΑ? ΙΤΑ μπορείς να την γράψεις με διάφορους τρόπους. Έχω ξεχάσει, ρε, πώς γράφετε, πώς λέγεται, πώς προφέρετε. Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, ζέ, φτάνεις εκεί και τι λες μετά. Ζήτα, θήτα. Θήτα. Τι να πω. Τέλος πάντων, λοιπόν. Όχι στην προπαίδεια, όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες για χτες. Δεν μπορώ να ακούω προπαίδειες. Ένα-ένα τα μάτς. Λοιπόν, δύο πραγματάκια μόνο. Πρώτον, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει ένα σκόρερ. Δηλαδή ο Κουλούρης κάνει μια δουλειά την οποία ο ΠΑΟΚ έχει την ευλογία να έχει 50 διαφορετικούς σκόρερ. Άρα ξεκινάμε από εκεί πέρα. Ο Κουλούρης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φτάνει μέχρι και, μέχρι και τη δική μας περιοχή για να κόψει μπαλιές, για να μοιράσει παιχνίδι, για να βγει στον χώρο είτε ο ΜΑΚ είτε ο Λιμιός είτε. Κάτι που δεν μπορεί καλός ή κακός να το κάνει ο Πρίγιοβιτς. Ο Πρίγιοβιτς είναι
Παστελωτής. Ο παστελωτής. Από εκεί και πέρα, άρα καταλαβαίνει ότι ανάλογα το παιχνίδι που θέλει να παίξει ο ΠΑΟΚ θέλει ανάλογο επιθετικό. Άρα δεν με ενδιαφέρει τι θα βάλει, πώς θα το βάλει, αν θα βάλει ο Κουλούρης. Με ενδιαφέρει ότι βλέπω αυτή τη στιγμή μια ομάδα που έχει διαφορετικούς σκόρερ. Αυτό είναι το ένα που κρατούμε. Το δεύτερο. Αντιλέγεις ότι θα έπρεπε σαν σέντερφορ να έχει περισσότερη επαφή με τα δίχτυα. Νομίζω δεν είναι αυτό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε να μπει στην κουβέντα. Όπως επίσης δεν έβαλε κανένα στη ζυγαριά την αμφισβήτηση για το πόσο παθιάζεται το παιδί και πόσο συμμετέχει σε όλο το παιχνίδι. Έτσι δεν το συζητάμε. Νομίζω δεν υπάρχει κανένα να πει ότι περπατάει, ότι κοροϊδεύει. Ας βγει ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής, ας έχω καλά, βρε, καλά, βρε. Εννοούνται όλα αυτά, ρε παιδιά. Εννοούνται όλα αυτά. Εμένα μου αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή παίζουμε το πιο στρωμένο ποδόσφαιρο, το πιο στρωτό μάλλον συγγνώμη ποδόσφαιρο που παίζει αυτή τη στιγμή η ελληνική ομάδα. Θεωρώ. Ότι μαλαμίσια, συγγνώμη που σε διακόπτω. Θεωρώ ότι δεν έχουμε φτάσει ούτε το 60% της απόδοσης που μπορεί να φτάσει η ομάδα. Αυτό είναι προσωπικό το ποσοστό που σου λέω. Είναι δική μου άποψη. Εγώ το πιστεύω. Ούτε πιστεύω, 60. Αστάθεια στο μαγουρίς, ούτε 60. Ούτε 60. Μα και στην Κέρκυρα δεν παίξαμε, φίλε. Δηλαδή, μόνο κάποια διαστήματα δεν παίξαμε κάτι σπουδαίο. Όμως βλέπεις, όταν στη σβηστή μου μέρα πάω και κάνω 0-3, 0-4, 4-0, αυτά κτλ. Τότε τι θα γίνει όταν θα ανεβεί η ομάδα, κάνει ένα κλικ επάνω. Σε απόδοση. Τι θα γίνει άμα μπει στην εξίσωση και ο Μακ ή ο Ελκαντουρί, ξέρω εγώ, ή ανέβει όλη η απόδοση, μπει ο Αζεβέδο ή απελευθερωθεί μπροστά ο Βιερίνια. Τι θα γίνει. Εδώ θα σου πω κάτι λίγο για τον Μακ σχετικά. Μου λες για τον Τζαλ Μακάμπος. Δεν υπάρχει παίχτης με το ένα εναντίον ενός, δεν υπάρχει παίχτης με το κοντρόλ του και δεν υπάρχει παίχτης ο οποίος θα επιχειρήσει να κάνει σουτ. Ο Μακ, καλός ή κακός, δεν, από ό,τι έδειξε και την εποχή του Αναστασιάδη, αλλά και φέτος, όταν είναι στη γραμμή, δυστυχώς δεν το έχει. Ναι. Δηλαδή, αυτά που κάνει ο Μακ, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, είναι να τον πάρεις όμορφο και ωραία, να τον πεις παλικάρι μου πώς θα θέλει η ομάδα σου, 2 εκατομμύρια. Πολύ ωραία, φύγε, έρχεται το τρελός. Πάλι. Έτσι όπως είναι, δηλαδή, φυσικά, όλοι έχουμε μελαγχολήσει γιατί σκεφτόμαστε τον Ερίκε. Έτσι όπως είναι ο Μακ. Ξεκάθαρο. Και μην ξεχνάς ότι πέρσι έπαιζε επιθετικός, δεν έπαιζε τον Ασβέστη. Έπαιζε επιθετικός. Ο Μακ, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, δεν έχει την κλειστή τρίπλα. Δεν έχει το κοντρόλ, δεν έχει αυτό το άνοιγμα. Όταν λες πέρσι, πριν φύγει από εμάς. Όχι, ναι, πριν φύγει από εμάς. Ναι. Μα τον είχε βάλει ο Τούντορ, ένα καλό έκανε μόνο ο Τούντορ. Ένα καλό. Τον έβαλε επιθετικό. Τον έβαλε δίπλα στον επιθετικό και ήταν δίδυμο. Και άρα για μένα, άμα θες να σου πω την ταπεινή μου άποψη, θα κρατούσα Τζαλ Μακάμπος, θα έδιωχνα Μακ. Τώρα, αυτή είναι δική μου προσωπική άποψη. Μάλιστα. Τώρα, ένα τελευταίο. Επειδή ζήτησαν τον Κάμπος και όχι τον Μακ. Ο Μακ, έτσι όπως είναι τώρα, είναι και δανεικός. Δεν είναι δικός μας παίκτης για να τον πουλήσουμε. Ναι. Γι' αυτό λέω. Ενώ ο Τζαλ Μακ είναι δικός μας. Ωραία. Ναι, άμα το ζήτησαν και είναι καλή πρόταση, κάποιοι πιστεύουν ότι ο Πάοκ μπορεί. Γιατί μπροστά, μην ξεχνάς ότι ο Βιερίνια ακόμα δεν είναι ο Βιερίνια που ήταν όταν έφυγε από εμάς. Μην ξεχνάς ότι ο Λιμιός καλός, χρυσός, αλλά δεν έχει τον γκολ. Έχει μια ταχύτητα το παιδί, έχει ένα φιλότιμο το οποίο, ρε παιδί μου, μπορεί να κόψει μπαλιές, μπορεί να δει γήπεδο, αλλά δεν το έχει τόσο εύκολα ακόμα. Ναι. Δηλαδή δεν είμαστε και τόσο καλά μπροστά. Μην το λέμε αμάν και τι. Τέλος πάντων. Κοίταξε, δεν έχεις ειδικά βάλει καθόλου στο κάδρο που λένε τώρα νέα έκφραση αυτή. Το Μιστακίδη. Το Μιστακίδη. Υγιής Μιστακίδης έχει και τον γκολ, έχει και τη δίψα, έχει τρέλα. Εγώ βλέπω πόσο πολύ ενέργεια έχει μαζέψει αυτό το παιδί με αυτό που έπαθε. Όλο αυτό το διάστημα που μένεις έξω, ναι μεν καταρακώνεσαι ψυχολογικά, αλλά μετά από ένα σημείο γυρίζει όλο αυτό και θες να το βγάλεις σε πάθος, σε ενέργεια, σε δίψα για να επανέλθεις. Θα είναι πολύ χρήσιμος ο καλός Μιστακίδης. Εγώ δεν αφήσω. Ναι. Είναι ένα παίκτη που αγαπώ πάρα πολύ και μου αρέσουν. Και θέλω να παίζουν Έλληνες παίκτες, αυτό το τονίζω. Ναι. Δεν είμαι καθόλου. Δεν έχουμε θέματα με αυτό. Τώρα, με το, ένα τελευταίο σχετικά λίγο με την επιστροφή του Γεωργιάδη. Απλώς να πω το εξής. Είναι ένας άνθρωπος που, αν μου πεις εμένα ποιον ήταν ο πιο παθιασμένος παίκτης που έτσι πρόλαβα και είδα στον ΠΑΟΚ, παθιασμένο, θα σου έλεγα ο Γεωργιάδη. Δηλαδή το πάθος που έβγαζε σαν παίκτης, αλλά και πώς φέρθηκε στον ΠΑΟΚ. Νομίζω δεν έχουν φερθεί πολλοί. Ένας άνθρωπος που έφυγε από τον ΠΑΟΚ και χάρισε 800 χιλιάρικα πρώτον. Ένας άνθρωπος που άφησε τα λεφτά στον Ηρακλή για να επιστρέψει στην ομάδα του πάλι, σε μια εποχή που ο ΠΑΟΚ δεν είχε στον ήλιο μοίρα. Θυμάσαι με τον Παράσχο προπονηθεί και όλα αυτά. Ένας παίκτης ο οποίος όταν έπαινε μέσα έδινε το 100% και μάλιστα όχι μόνο τον γκολ στον Άρη, θα σου πω και ακόμα και την εμφάνιση κάτω στη Φιλαδέλφια, στο 4-2. Ναι. Στον τελικό λες. Ο Γεωργιάδης είναι ένας παθιασμένος παίκτης. Επ' την άλλη ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αυτό που λέμε στρατιώτης. Όταν ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν κάποια στιγμή να προπονηθεί, τι να αυτό κάνει. Νομίζω τον Γεωργιά, καλός, δεν το αφισβητεί κανένας. Συμπάθειες ή αντιπάθειες μπορεί να έχεις. Εγώ άλλο θα πω. Επειδή γκρινιάζουμε όλο τον καιρό ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που να νιώθουν ΠΑΟΚ, βάλε ανθρώπους μέσα που να ξέρουν, αυτός ξέρει. Τον συμπαθείς, δεν τον συμπαθείς. Τον γουστάρεις, δεν τον γουστάρεις. Τουλάχιστον δεν μπορεί να τον προσάψει ότι δεν ξέρει τι εστί ΠΑΟΚ.
Το λέμε για αυτούς οι οποίοι όλο το διάστημα γκρινιάζανε και έχει τον Μίχελ, έχει τον Τζακ Αγγελίδη, έχει τον Τζιακόφ, έχει τον Άι τον άλλον και δεν νιώθουν ΠΑΟΚ. Να, ένας που νιώθει. Τώρα, τις αντιρρήσεις μπορεί να έχεις για την προπονητική του, δεν θεωρώ ότι είναι κανένας που θέλει. Έτσι, προπονητής. Και όσον αφορά τη μεταγραφή του αυτού του Μαυροπάνου που λέγεται στην Άρσεναλ, ας πούμε, να πω ότι η Άρσεναλ κάποτε πήρε τον Ταυλαρίδη τον Ηρακλή. Να το μην το ξεχνάμε, έδωσε πόσα εκατομμύρια τότε για να τον πάρει. Ναι. Και αυτή τη στιγμή είδαμε την εξέλιξη του Ταυλαρίδη. Αυτοί κάνουν απλώς, ρε παιδί μου, μια επένδυση. Αν τους βγει, τους βγει. Και αν δεν τους βγει, έχει ο Θεός σου. Ναι. Λέει, δεν είναι για τους 2 και 3 εκατομμύρια. Κατάλαβε. Έχει, ναι. 2 εκατομμύρια, ας πούμε, θα ήταν υπερβολικό. Έγινε. Φιλιά, γεια σου, Μαλαμίσια. Πάμε παρακάτω. Έγινε. Bye bye. Bye. Καλημέρα σας, ζούμου σου, λέμε και κάθε πίκρα και με. Ναι. Γεια σας. Καλώς στο παιδί, ρε. Έλα. Πού είσαι, ρε Χέρμπερτ, έλα γόρι. Κωστή, ναι. Μάγεψες. Τι λέει, θέλω να τα κάνω να τα ηχογραφήσω. Τους διαλόγους. Γιατί βρήκα και πελάτη. Έλα γόρι μου. Για αυτό σε πειρά. Έλα γόρι. Σοβαρά μιλάς τώρα. Ναι, ναι, κάτι μια κυρία τώρα. Και βλέπεις ότι έχω στο... Καλημέρα. Σας. Δεν έχει κλείσει το δουλειά. Αν θέλετε με την κλειστή πόρτα πιο καλά θα πάμε. Αν θέλετε την αφήνετε ανοιχτή το κάνουμε τρίπορτο. Δεν είναι και να υπάρχει κανένα θέμα. Πού πηγαίνουμε? Μάγεψες. Λίγο πιο κάτω. Λοιπόν, και βαριώσουν να πας με τα πόδια, μόνοι. τζάμπα να βάλω μπρος, πήγαινε μετά, να σου δώσω 2 ευρώ να πάρεις, να πάρεις ένα ταξί να πας. Τον πίσω, ναι. Για πες, Κωστάκι μου. Μάγος, φίλε, δεν υπάρχει. Είναι οι διάλογοι. Θέλω να πω ότι τίποτα δεν είναι προετοιμασμένο με τον μάγο, έτσι. Δηλαδή, το καταλαβαίνετε. Πεθαίνω, φίλε. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Μου ήρθαν μηνύματα. Λέει, μόνο ένα τρελό μπορεί να αντιμετωπίσει ένα τρελό. Αφού δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα μαζί σου, βλέπω μπερδεύοντα. Φίλε, πεθαίνω. Καλώ ήρθατε. Έστω αυτή η διάλογη γίνει πάρα πολύ καλή για να μα έχουν λίγο την ημέρα. Δεν γίνεται αλλιώ. Δεν γίνεται. Είναι βέβαια ένα ευφιέστατο άνθρωπο, έτσι, όπω καταλαβαίνετε. Ο μάγο Χαλάστρα. Ευφιέστατο. Νομίζω για τον Κωστή έλεγες. Καλά, εντάξει, ο Κωστής θα μιλήσει. Εγώ σαν Βασίλης, τι να σου πω τώρα για το φίλο. Δεν λέω. Για πες, Κωστάκι μου. Σαν Ελένη. Η Ελενίτσα μου. Το κορίτσι μου. Για πες. Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα με τον Χρήστο, τον Κολομπάμπουε. Πέρσι που είχε πάρει. Τον Ποκιού, μια καλημέρα. Μετά από 42 τηλέφωνα. Διαφωνώ με τον προηγούμενο. Ναι. Καλά, διαφωνώ με το Μαλαμίσιο, το συζητάμε. Ποιος κουλούρης είναι Μαλαμίσιο, τέλος πάντων. Βοηθάει. Θα κακάνεις, εγώ τη θέση καλύτερα την έπαιζα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο Γκρινιαντώνης άλλαξε. Πλάκα, έτσι. Για τον Τόνης, φίλε, σήμερα μίλησε, φίλε, μίλησε ωριμότατα, μίλησε πάρα πολύ ωραία. Ο Γκρινιαντώνης, ρε φίλε, με εντυπωσίασε. Μίλησε, φίλε, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, είναι ανάλογα με την περίπτωση. Απλά επειδή βγήκε ο Σίμος που είναι μια κλίμακα πάνω στην Γκρίνια. Αυτό είναι. Δηλαδή, φάνηκε. Είδες, ο Σίμος για να βγει καιρό. Βγήκε σήμερα μόνο για να γκρινιάξει ο Σίμος. Και δεν είπε τίποτα για το σήμα. Ο Σίμος είναι λάθος γιατί ακούει, δεν ξέρω τι ακούει. Μάλλον ξέρω τι ακούει. Και εγώ, κοιτάξτε, μην νομίζετε ότι δεν ξέρω τι ακούτε, δεν ακούτε εμένα. Μην νομίζετε ότι δεν. Συμφωνεί με τον Νικόλα, φτάνει. Πρέπει να τον πει και εντάξει, ευχαριστώ να σε καλά. Μην νομίζετε ότι δεν ξέρω τι ακούτε άλλες ώρες. Και ποιους ακούτε. Σας ακούω, τις φωνές ξέρω. Να ξέρετε. Ξέρω που μένεις. Ξέρω το νου σου, το νου σου, το νου σου. Η κυρία. Λοιπόν. Πίσω, το πίσω κάθισμα μας ακούει τώρα, ακούει το διάλογο. Ψηλό, ναι. Δεν πρέπει να χρεώνεις κάτι παραπάνω που έχει και ραδιοφωνική εκπομπή μέσα το ταξί. Η αλήθεια είναι όχι, γιατί ήταν πολύ γρήγορη διαδρομή. Αυτό ήταν. Και θα φεύγει γρήγορα. Φίλε, πιστεύω ότι πήγε από την πιάτσα από το ένα σημείο στο άλλο. Τέλος, δεν ναι, κάναμε 500 μέτρα. Έπρεπε να της πεις, νιώθω ότι πνίγομαι, η σχέση μας έχει φτάσει στο τέλος, χρειάζομαι χώρο να αναπνεύσω. Είναι σε ένα κομβικό σημείο. Έτσι, έτσι. Περιμένω να σου διαφωνήσω μαζί σου. Ωχ, πες τι! Πρέπει να διαφωνήσω, φτάνει τόσα χρόνια, συμφωνούσαμε σε όλα. Σωστό και αυτό. Ο Κάμπος πρέπει να μείνει στην ομάδα, φίλε. Τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι, οπωσδήποτε. Μάλιστα. Είναι απαραίτητος. Okay. Δεν κρίνω τις 2 τελευταίες εμφανίσεις. Βάλε κάτω να δεις. Μέχρι στιγμής, από όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα, μέχρι και τώρα,
στα άκρα ποιοι έχουν παίξει και ποιος έχει προσφέρει περισσότερο από τον Γκάμπος. Ναι, εντάξει. Εγώ γενικά θα σου απαντήσω. Ναι, ο Μάκη έχει προσφέρει περισσότερο. Όχι βέβαια. Ο Λιμιός, ναι, πιστεύω. Τώρα, έχει προσφέρει. Έχει προσφέρει. Δεν μιλάω σε γκολ. Γιατί ο Κάμπος πόσα γκολ έχει βάλει. Πόσα assist έχει κάνει. Ο Κάμπος. Ο Κάμπος. Όλους αυτούς τους μήνες παίζει στον ΠΑΟΚ. Πόσα γκολ έχει βάλει. Τρία. Τέσσερα. Θεωρείται συγκομιδή για επιθετικό. Εγώ δεν λέω. Πρόσεξε. Και αυτό ταχύ. Ναι, διαβολιστή. Ναι, αλλά δεν το έχει ρε φίλε το σκοράρισμα. Δεν έχει καλύτερο εφέ αυτή τη στιγμή. Με έχει μιλήσει και δείξει. Αν όπω λε εσύ, πιάσει απόδοση ο Μιστακίδη. Αν ανέβει ο Βιερίνα μπροστά και αυτά. Εντάξει, με αυτή τη λογική. Στον πάγκο δεν μα πειράζει. Μέχρι τότε το χρειάζεσαι. Κατάλαβε. Αυτή είναι η αλήθεια. Έγινε αδερφέ, να τον πουλήσουμε. Οκ, το γράφω. Αν έρθει ο Ενρίκε. Όχι, εγώ μιλάω για τώρα. Ναι, κοίταξε. Αν έρθει ο Ενρίκε, δεν το συζητώ. Άλλο και το καλοκαίρι. Εγώ σου λέω μέχρι τώρα, μέχρι το καλοκαίρι. Μέχρι το καλοκαίρι λες. Ναι. Όσα πιο πολλά βλέπει, πόσο θα και το πρωτάθλημα. Εγώ δεν κρίνω τις δύο τελευταίες εμφανίσεις. Συνολικά ο Κάμπος θεωρώ ότι είναι μια απογοήτευση. Πάντα βέβαια μετράει η τελευταία άποψη για τελευταία. Μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι. Ναι, εντάξει. Όλοι. Σου λέει δεν ξέρεις. Μπορεί αυτό να μου κρίνει ένα πρωτάθλημα σε ένα σουτ που θα κάνει η τελευταία αγωνιστική. Να, δεν το ξέρεις. Έγινε Κωνσταντάν! Λοιπόν, φίλε, συγγνώμη που σήμερα δεν πήρα μια κυρία για να πάμε, ξέρω εγώ, αεροδρόμιο. Ήμουν κατώτερος, φίλε. Ήμουν κατώτερος. Μπαρδόν, αδερφέ, μπαρδόν. Μην με χρεώσεις. Να ξέρεις, δεν θα το βάλω στο βιογραφικό. Δεν θα βρω πρόστιμο. Είναι ως μη γενόμενο. Δεν θα θεωρηθεί στο παλμαρέ μου, δεν θα γράψει. Να ξέρεις, φιλιά. Γεια, φιλιά. Ναι! Μήπως γνωρίζετε! Καλό στην τσουκνίδα! Ποιος είναι θύμα, θα ακουστεί τώρα! Πάω καλά! Αγάπη μου! Έχω τρελά! Με το μυαλό! Από εκεί να πέτρετε! Πάτε τα κουρκό! Αγάπη μου γλυκιά! Να θέλω τα πέτρα! Για σένα μόνο ζω! Ψυχή μου! Πάω καλά! Έχω τρελά! Αγάπη μου γλυκιά. Αγάπη μου γλυκιά. Άρε Μανώλη, φίλε. Αυτό είναι φίλε. Ο μεγάλος Κωστή. Αυτό είναι φίλε. Να τα χαίρεσαι φίλε τα παιδάκια σου. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Αυτό παίρνει το μυαλό από τα προβλήματα, από τα άγχη, από τις στεναχώριες. Αυτό δίνει δύναμη. Μου λέει μπαμπό. Πότε θα πω εγώ ένα σύνθημα. Λέω θα έρθει η στιγμή, θα σου δώσω στο τηλέφωνο το πει. Αγάπη μου γλυκιά. Πόσο είναι ο μεγάλος? Τώρα Φεβράρι θα γίνει 5. Η μικρή είναι 2,5. Ωρε φίλε. Αυτά είναι αγοράκι μου. Αυτά είναι το τσουκνιδάκι. Βέβαια Κωστή. Πόσο λοιπόν, ήθος. Ήρθε η ώρα επιτέλους να νικήσουμε τον Ατρόμητο. Και μετά όποιος από τους δύο και να είναι, αν τον τύχω, τον βγάλω και αυτόν αυτός. Δεν φοβάμαι. Δεν μιλάμε αλαζονικά. Όποιος και να έρθει, αν εγώ είμαι όπως πρέπει, θα πάω και θα πάρω πάλι το κύπελο. Είναι ευτυχή συγκυρία που δεν χρειάζεται να αποκλείσω και τους δύο, αλλά μόνο τον έναν. Ή να τον νικήσω στο τελικό. Έτσι. Λοιπόν, και όχι τον Κάμπος. Τουλάχιστον εάν δεν έρθει πίσω κάποιος, όπως ο Ρίκε, ή τέλος πάντων πάρει κάποιον άλλον. Όχι τον Κάμπος, γιατί χρειαζόμαστε παίχτες όσο τέλος. Έχει τραυματισμούς, μπορεί να έχει, okay. Οτιδήποτε. Εντάξει, διαφωνούμε. Εγώ δεν κρίνω τον Κάμπος με τα δύο τελευταία μάτς. Κρίνω τον Κάμπος γενικώς. Από τη μέρα που ήρθε μέχρι τώρα, έχει προσφέρει τι? Δεν έχει προσφέρει πολλά. Αυτό, πολλά δικαιολογεί τα 800 χιλιάρικα. Τα δικαιολογεί. Όχι, αλλά εδώ που φτάσαμε, έχει προσφέρει περισσότερο, ας πούμε, από ότι ο Λιμνιός που είναι με πολύ πολύ λιγότερα λεφτά. Είναι καλύτερος από τον Ερίκε που τον διώξαμε το καλοκαίρι. Αντί να φύγει ο Κάμπος, έβγε ο Ερίκε. Αυτό κρίνω τώρα, έτσι. Δεν διαφωνώ. Απλά εκείνη την περίοδο, αν έδιωχνε τον Κάμπος και κρατούσε τον Ερίκε, καλώς τώρα όμως. Ναι. Εντάξει, οκ, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, λοιπόν. Έγινε. Γεια σου, Τσουκνίδα μου. Πάρα πολύ ωραία, φίλε. Να χαίρεσαι τα παιδάκια σου. Μαγεία, αγόρι μου. Αυτό είναι. Κάντε, κλείνετε την πόρτα. Κάντε το γκλόουν μέσα στο σπίτι. Ξεχάστε τα προβλήματα, αφήστε τα απ' έξω. Εσείς που έχετε μικρά παιδιά, ποτέ δεν θα ξαναζήσετε την ίδια αυτή η μέρα. Τα παιδιά σας δεν θα είναι ξανά ποτέ σε αυτή την ηλικία. Φεύγει ο χρόνος.
Μην αφήνετε τα προβλήματα, εντάξει, όλοι έχουμε θέματα εργασιακά, επαγγελματικά, συστηματικά, ψυχολογικά, κοινωνικά, εθνικά. Παρεπιπτόντως, μην το ξεχάσω, μου είπε κάποιος, για ποιο λόγο να είναι νωρίς το μάτς, 2 το συλλαλητήριο στο Λευκό Πύργο και 3 το μάτς του ΠΑΟΚ. Δεν έπρεπε να το προσέξουν αυτό το πράγμα, διότι όπως έχετε δει, δεν υπάρχει κόμμα πίσω από το συλλαλητήριο, γιατί το πρώτο πράγμα που κοίταξε είναι αυτό. Αν είναι από πίσω κάποιο κόμμα, κάποια παράταξη κτλ. Δεν είναι για το τεράστιο θέμα της Μακεδονίας μας που πάει να γίνει η πώληση του ονόματος, έτσι. Πάει να γίνει η εκχώρηση, πάει να γίνει η προδοσία. Δεν είναι. Έπρεπε να το προσέξουν λίγο και ευχαριστώ τον φίλο που μου το έστειλε χθες το βράδυ στο μήνυμα. Λοιπόν, θα έπρεπε να το δουν αυτό. Γιατί να είναι τόσο κοντά? Μήπως έπρεπε να πάει αργότερα το μάτς ή μήπως έπρεπε να πάει άλλη μέρα? Είναι ένα θέμα που αφορά την πόλη, αφορά τη Μακεδονία μας. Ο ΠΑΟΚ είναι συνυφασμένος με τη Μακεδονία. Την εκπροσωπεί από τη μέρα της ίδρυσής του. Και δεν είναι τα δύο θέματα ξεχωριστά. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν είναι, μιλάμε για πολιτική. Μιλάμε για την πατρίδα μας. Μιλάμε για τον τόπο μας. Για τα χώματά μας. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Τέλος πάντων. Πάμε για την καθυστέρηση στις γραμμές. Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς του φιλάρετο. Έλα, φιλάρετε μου. Σε ακούω. Δεν πειράζει. Ό,τι μπορεί να γίνει, θα γίνει το πολύ. Ίσα-ίσα όσοι είναι να πάνε στο γήπεδο θα κάτσουν μια ωρίτσα και μετά θα πάνε. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι καταρχάς το χιλιοστό γκολ ήταν το πιο όμορφο από αυτά που είδαμε. Ξέρεις ότι είναι το χιλιοστό γκολ εκτός έδρας του ΠΑΟΚ. Και αν δεις ποιοι έχουν βάλει τα προηγούμενα είναι ένα τριχύλα. Και είναι ένα από τα πανέμορφα γκολ. Ναι. Έστω και κατά λάθος. Εντάξει, δεν ξέρουμε αν... αν είναι κατά λάθος 100%. Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Θέλω όμως να δώσω συγχαρητήρια στην ΕΤ3, το δικό μας κανάλι, το Βορείο Ελλαδίτικο, που είπε ο κύριος Χαλβατσιώτης, ναι, ότι... Ο Κώστας. Ναι. Ναι, ότι έχουμε ένα πρώιμο τελικό, λέει, ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Αυτές οι εκφράσεις... Mm-hmm. Θα πρέπει τουλάχιστον εμείς εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα να τις προσέχουμε λίγο παραπάνω. Φυστά. Μα έτσι είναι. Μπορείς να έχεις πρώιμο τελικό με Ολυμπιακό και ΑΕΚ όταν κυπελούχος ήταν και είναι ακόμα ο ΠΑΟΚ. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Αυτά να το πεις στην Αθήνα μια κάτω. Λίγο, μια στιγμή λίγο. Δεν είναι ένας τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ? Δεν θα μπορούσε να είναι? Άλλο τι θέλουμε. Ένα τέτοιο. Κοίταξε, ναι. Είναι ένα ζευγάρι, ένα ζευγάρι που θα μπορούσε. Ναι, καταλαβαίνω το σκεπτικό σου, αλλά όπως το λέει ο δημοσιογράφος, επειδή το συγκεκριμένο το Πελικάρι το ξέρω κιόλας. Λοιπόν, ξέρω πόσο πονάει για την ομάδα. Θα σου πω το εξής. Ότι είναι όντως ένα τελικό. Δηλαδή, ΑΕΚ Ολυμπιακός θα μπορούσε να είναι ένα τελικό. Έχει ξαναυπάρξει αυτό το ζευγάρι. Από αυτή την άποψη. Ναι, δεν λέει όμως και άλλες ομάδες οι οποίες. Δεν αντιλέγω. Δεν το λέει ότι θα επιθυμούσε να μην είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι, δεν το λέει επειδή δεν επιθυμούσε να είναι ο ΠΑΟΚ ο κυπελούχος. Ή επειδή υποτιμάει τον ΠΑΟΚ. Έτσι τουλάχιστον εγώ το καταλαβαίνω. Έτσι, καταλαβαίνω και το σκεπτικό σου, ναι, αλλά okay. Για μένα ήταν ατυχής η περιγραφή αυτή. Μπορούσε να βάλει ότι είναι πραγματικά ένα μεγάλο ντέρμπι, ότι είναι δύο μεγάλες ομάδες που συναντιούνται. Το ένα ντέρμπι που θα μπορούσε να προκύψει θα ήταν αυτό. Αλλά όχι πρώιμο τελικό, πούμε... γιατί σημαίνει δεν υπολογίζει καμιά άλλη ομάδα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι... λυπούμαστε που ένας από τους δύο αντιπάλους που θα συναντούσε τον ΠΑΟΚ στον τελικό, όπου θα γίνει και η κατάκτηση από τον ΠΑΟΚ, μάλλον που θα γίνει η προάσπιση των κεκτημένων, θα φύγει από τη μέση. Και ωραίο. Ό,τι, ναι, βεβαίως. ό,τι θέλεις, όπως θες πες. Αυτό ήταν ωραίο γιατί προσβάζεις εμάς πρώτος. Εντάξει. Από εκεί πέρα δεν είναι να βάλει κάποιον πρώτο, είναι ότι δεν μπορείς να μην υπολογίζεις. Και επειδή αυτό το κάνουν οι Αθηναίοι, να μην το κάνουμε κι εμείς. Είναι τραγικό. Και ξέρεις τι μου κακοφαίνεται? Μου κακοφαίνονται οι περιγραφές που κάνουν όταν γίνεται παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Βάζουν μια ζωή 100% δημοσιογράφους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση. Δεν σηκώνουν τη φωνή όταν γίνεται κάτι καλό. Ειδικά τώρα που παίζει στο μπάσκετ. Ο συγκεκριμένος, επειδή λες για τον Χαλβατσιώτη, ο συγκεκριμένος για πάρα πολλά χρόνια έζησε εδώ στην πόλη, αρθογραφούσε στον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ξέρω δηλαδή πόσο αγαπάει τον ΠΑΟΚ. Ασχέτως... Όχι, δεν περιγράφει ο Χαλβατσιώτης τον μπάσκετ.
Το μπάσκετ το περιγράφουν άλλοι. Όχι, νόμιζα έλεγε γιατί. Για το, ναι, δεν ξέρω. Δεν είναι παοξή. Ναι. Αυτό. Τι να κάνουμε. Okay. Και παοξή να μην είναι, εμένα με ενδιαφέρει τι. Εφόσον δεν παίζει μια ελληνική ομάδα με μια ξένη, θα πρέπει να τηρεί τα προσχήματα. Εντάξει, δεν μπορούμε να έχουμε απέτσι να είναι όλοι ΠΑΟΚ, αλλά όταν περιγράφει ματ μεταξύ δύο ελληνικών ομάδων, τουλάχιστον να είσαι εντάξει σε αυτή την περιγραφή. Έτσι. Νομίζω είναι... όταν είσαι εντός έδρας, θα πρέπει να έχει ΠΑΟΞΗ ρεπόρτερ. Όταν είσαι εκτός έδρας, βάλε τις άλλες ομάδες. Ναι. Δηλαδή κάτι να είναι σε ισορροπία, πώς το κάνω. Ναι, ναι, ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου. Τέλος, εντάξει. Okay. Αυτά όλα είναι πράγματα που είναι λεπτομέρειες μπροστά στην πορεία. Μακάρι αυτή η πορεία να πάει έτσι. Για μένα είναι πολύ όμορφα τα πράγματα. Για όλες τις ομάδες που ανθούν. Και ανθούν γιατί υπάρχει οικονομική δύναμη. Και αυτή η οικονομική δύναμη απλώνεται παντού. Από το Εραστέχνη ΠΑΟΚ μέχρι τις επαγγελματικές ομάδες. Ας το δούμε, να το χαιρόμαστε και να το ευχαριστιόμαστε. Καλή σου μέρα. Γεια σου φιλάρετε μου. Γεια σου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Πρέπει να πάω διάλειμμα. Δεν έχουμε κάνει διάλειμμα φίλε μονοκοπανιά από τις 8.30 και είναι 10 παρά 20. Θέλω μπαμ μπαμ, μπαμ μπαμ το διαλειμματάκι. Εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Την εκπομπή την ακούτε σε ηχογραφημένη, σε ηχογράφηση. Στο zoomusu.gr μπαίνετε στο site μας, εκεί τα ηχητικά μας, τα ανέκδοτά μας, τα θεματάκια μας, τα αρθράκια μας, τα πρωτοσέλιδα, το σαν σήμερα, γενικότερα όλα τα τραγούδια της εκπομπής, όλα όσα θέλετε να βρείτε εκεί και τα spot και οι διαφημίσεις που με ρωτάτε, δηλαδή ο Διέκο Παντσέτα, ο Εσκιάδης, ο Σουβατζόγλου, η Λαδόκολα, όλα τα spot που έχουμε κάνει είναι εκεί στο αρχείο και γίνε ζουμουσού αρθρογράφος. Μπαίνετε εκεί, γράφετε το άρθρο σας, όπως τα υπέροχα άρθρα που είχε στείλει ο Ανδρέας, ο Ακρίτας, φίλοι μας από το εξωτερικό. Εμείς τα βάζουμε στο site, τα διαβάζουμε, τα ανεβάζουμε και στον αθλητήριο, στο Facebook, στην ομάδα μας και τα διαβάζουμε και στην εκπομπή. Διαλυματούμεν και επιστρεφουά! Τώρα το κατάλαβες! Δώσε! Δώσε, 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 δώσε! Έλα! Σαν το πλατανόφυλλο δεν έχει! Πάμε, πάμε κι όσοι! Πάμε, αγόρι μου! Ψηλά να γυμνάσουμε τους γλωτούς! Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με! Ναι, άσε λίγο κουπλέ! Αλήτη του Ρατζίδη, τι γράφεις! Σκακούς σκοπούς έχεις! Θέλω να στείλω χαιρετίσματα στο Θωμά τον Σιδερά, το παοκτσάκι το άρρωστο. Έχεις κάψει το μυαλό μου. Άνοιξε το, άνοιξε το φίλε, άνοιξε το. Δώσε βολούμε, δώσε βολούμε, βολούμε. Μορφό με λαχρινό μου. Ποια σου έρχεται στο μυαλό με το όμορφο με λαχρινό μου. Καλά, εκτός από την Αρελής, δεν το συζητώ. Λίγο Κορινθίου, λίγο Σάλμα Χάγιακ, λίγο Όλγα Φαρμάκη, λίγο Μόνικα Μπελούτσι, δηλαδή με λαχρινές να πιάσουμε, πες μου, Τζένιφερ Λόπες. Ναι Χριστοκιώση, δεν με πειράζει να μιλήσω για πρώην σχέσεις μου, δεν έχω τέτοια θελήματα, δεν έχω τέτοια, πραγματικά, δεν είναι. Να είναι καλά η Τζένιφερ εκεί που είναι. Εμείς τέτοιες αιμονές, τέτοιες αγγυλώσεις, δεν τις περάσαμε ποτέ φίλε. Εγώ θέλω πραγματικά να είναι χαρούμενη η Τζένιφερ Λόπες. Αυτά που λένε να... Δηλαδή, πώς το λέγε η άλλη ρε το τραγούδι. Βρες το λίγο αυτό που λέει. Χειρότερη να είναι η κάθε σου ημέρα. Βρες το λίγο. Χατζίδου. Εκείνο που ρίχνει κατάρες. Δεν υπάρχει παιδιά το τραγούδι. Είναι δηλαδή από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι το... Πιστεύω έχει γίνει στο Κατάρ η ηχογράφηση. Να το. Ξεκινά και λες είναι ένα ερωτικό τραγούδι. Οκ. Εντάξει, κιθαρίτσες αυτά πιάνα στην αρχή. Περιμένουν γραμμές. Έρχομαι τώρα παιδιά, έρχομαι, μην κλείσετε, έρχομαι. Λίγη υπομονή. Και ξεκινάει το τραγούδι. Ξέρω περίμενες να ακούσεις. Καλά να είσαι κι όπου. Τα γνωστά που λένε όταν χωρίζουν οι γνώστες μαλαμπίπι. Θέλω να είσαι καλά και τέτοια. Δεν θέλω να είσαι καλά, δηλαδή. Τη χώρισες και περιμένεις να σου πει τι. Ότι να είσαι καλά, εγώ θέλω να είσαι ευτυχισμένος, λέει, και ήθελα να είσαι ευτυχισμένη και χώρια. Τι είναι αυτά, βρε, αυτά είναι όλα. Αβαβά είναι.
Τουλάχιστον δεν το έφτιαξε σε του αλουνού τσιρλιπιπί, τουλάχιστον ένα μήνα να τον πηγαίνει πίσω γυρλάντα. Λέμε μια μικρή καταρίτσα έτσι. Μια γαστρεντερίτε δε ρε φίλε να συμπηγαίνει ζουμί. Άκου, τι του εύχεται τώρα η κοπέλα στο τραγούδι. Ναι, τι του εύχεσαι. Μου βίπιπ να πιάνεις πουλί. Έτσι, αυτό. Τσιγλιπιπί να έχεις ευκυλιότητα και να μην έχεις χαρτί. Να έχεις μόνο ένα σακούλι με κομφετί μέσα. Έτσι, έτσι. Πάρα πολύ ωραία, γεμάτο ευχές. Θέλω να πω και πάλι ότι γυρίστηκε στο Κατάρ. Τέσσερις γραμμές, έρχομαι. Καλημέρα σας, άστο να παίζει χαλή. Ναι, γεια σας. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλώς το παιδί! Γεια σου, ρε! Πώς είσαι, φίλε. Ποια μελαχρινή εσύ σου έρχεται στο μυαλό. Άμα σου πω, πες μου γρήγορα μια πρώτη μελαχρινή που γουστάρεις. Ποια σου έρχεται πρώτη. Βάνα Μπάρμπαρα, φίλε. Βάνα Μπάρμπα! Πόσο ετήλα είσαι. Είσαι, 50, είσαι 52, 53, πόσο. 47. 47! Ένα χρόνο διαφορά μόνο και θυμάσαι τη Βάνα Μπάρμπα, φίλε. Ακούς, το θυμήθηκε επίσης την Βάνα Μπάρμπα. Ήμουν στους καραβές με τον Λαζόπουλο, ξέρεις που κάνω το αμάξι, ρε παιδί μου, όταν έκανες εκπομπές. Ναι. Και λες καραβέως, σε μένα με βλέπεις, λέει, μόνο κρυφός ερώτας στην Βάλα Μπάρμπα, λέει, 3 χρόνια. Και λέει ο Λαζόπουλος, ωραίος είναι, γιατί σε έκρυβε, λέει. Λοιπόν, η Βάνα Μπάρμπα είναι η χωριά της, έτσι, όταν μπαίνει η Τζένι Μπότσι, που με ρωτάει, Κωστάκη, σε γουστάρι χωριά, η οποία φορούσε βέβαια πάντα 4 νούμερα πιο στενό το πουκάμισο, το κουμπί το πρώτο ανοιχτό γιατί ήταν Όλυμπος και ο Κίσαβος στα 2 βουνά μαλώνουν και άμα πιτσικάριζε το πρώτο κουμπί. Τα κουμπιά τα σπασμένα, δεν τα σπασμένα. Άμα κάνει μία, ένα χασμουριτό έτσι, ένα τέντομα, σκοτώνει 2 άλογα, 2 μουλάρια και ένα γαϊδούρι που ήταν στο χωράφι με ένα κουμπί, φίλε, με ένα κουμπί. Ξεχάσαμε τι θέλαμε να πούμε. Αυτά είναι τα σημαντικά, ρε. Από εκεί βγήκε το κουμπί or not κουμπί. Δηλαδή θα τον αφήσει να ζήσει μόλις κάνει έτσι. Κατάλαβες. Το λεγόμενο ρήμα ξεκουμπίσου που λέμε. Κρακ, 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 3 σειρά, φίλε. Αυτά για την μπάλα και για το μάτς. Ωραία. Εμένα... Και εμένα. Αυτή η συγκυρία που έγινε με την κλήρωση του κυπέλου, φίλε, με βρίσκει βαθύτατα ευτυχισμένο, χαρούμενο. Αυτό, νόμιζα να μου έλεγες τίποτα άλλο. Ότι... Α, σου σκοτωθένω μεταξύ τους. Έτσι ακριβώς. Και εμείς θέλουμε, παιδί μου, να έχουν απώλεια στο πρωτάθλημα, να κάτσει μια σουμπαλία και να έχει κλωσιές, κόκκινες, ξέρεις, να έχει επίπεδο το παιχνίδι. Είσαι απλά φίλος του ποδοσφαίρου, πες το ξεκάθαρα, να κερδίσεις το άθλημα. Να κερδίσεις το άθλημα, έτσι ακριβώς. Όπως είπες, ξύλο, τιμωρίες, κόκκινες, τραυματισμοί. ακριβώς το ίδιο είμαι και εγώ, δεν θα σου πω, αλλά πρέπει να τηρήσουμε τα προσχήματα. Και κάτι ακόμα για κάτι άλλο, γιατί όπως είπες δεν ακούμε μόνο εσένα, ακούμε και άλλες. Εννοείται, καλά, δεν έχω τέτοια... Δεν γίνεται κάποια παραγωγή. Το Τζιντόντα με μια απόκρουση του κάνει Θεό, να τρώει γκολ από τη σέντρα να κάνει πέναλτι που δεν δίνεται. Και αυτά μα τα έκανε ο Πασχαλάκης, θα τον είχαν κρεμάσει από το Λευκό τον Πύργο. Ανάποδα τώρα, Τέλος πάντων. Όχι, δηλαδή θα τον αν είχε ο Τζιντόντα 5 αγώνες χωρίς γκολ στο πρωτάθλημα και άλλα 2 στο κέντρο. Και έτρωγε τέτοιο. Ναι, ναι. Και έτρωγε ο Πασχαλάκης τέτοιο γκολ, θα τον είχε κρεμάσει από το Λευκό Πύργο ανάποδα. Για τέτοιο επίπεδο μιλάμε. Ο Κυριακίδης στο μάτς με την ΑΕΚ τον γκολ που τρώει, τον τρόλ που κόει. Ο Κυριακίδης, ο οποίος προχθές κάνει συγκλονιστικό παιχνίδι. Έτσι. Ναι, λοιπόν. Εντάξει, ο άλλος λιποθύμησε εκεί στη φάση που, που ξεκινάει η φάση στο 1-2, στο 2-1. Ο αμυντικός λιποθύμησε. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Άμα γινόταν αυτό υπέρ του ΠΑΟΚ να λιποθύμησε ο αμυντικός. Άστο, μην το ψάχνεις. Ακόμα θα γαυγίζανε. Μας περιμένουν. Να σου πω κάτι, ρε σερέ. Χθες στο δεύτερο γκολ η Λαμία, δεν έχω να προσάψω τίποτα, ούτε αφήνω υπονοούμενο για τους παίκτες Λαμίας. Κοιμούνται όρθιοι, φίλε, και ακούγεται από μέσα η μουσική που έπεσε στο βέγκο το. Περιμένουν, έτσι, όχι εγώ, όχι εσύ, όχι Βέρτη, όχι εγώ, όχι πήγαινε φέρε ένα νερό, όχι. Και έρχεται, τους την παίρνει ο παίκτης του Ολυμπιακού, 2-0, αντίο ζωή. Τέλος. Το βέγκο τον είχε χθες το απόγευμα, δεν ξέρω τι. Κλαίω, φίλε. Το λατρεύω το Βέγκο. Όχι, εχθές το απόγευμα το λατρεύω. Που λες τώρα, τον έχεις το λατρεύω. Δηλώρες, ναι. Έκλαψα, πραγματικά έκλαψα για 2 ηθοποιούς όταν έφυγαν. Ο ένας ήταν ο Βέγκος και ο άλλος ήταν ο Σωτήρης Μουστάκας. Θέλω να σου πω. Για αυτούς τους 2 έκλαψα. Ναι, ρε φίλε. Τους είχα τεράστια δυναμία. Πρόλαβα, τους είδα και τους 2 αρκετές φορές και στην επιθεώρηση και στο θέατρο, σε Αριστοφάνη και στην Επίδαυρο κτλ. Δηλαδή, εντάξει. Ο
Βέγκο πάντω θα μπορούσε με τόσο τρέξιμο πώ ήταν ζουμπουρλό. Δηλαδή, παιδί μου. Εντάξει, φίλε. Αυτό με το τρέξιμο είναι μύθο. Εγώ όλη μέρα τρέχω, αλλά δεν χάνω. Επίση με το κολύμπι. Δηλαδή, λένε ότι το κολύμπι αδυνατίζει. Οι φάλαινε που κολυμπάνε όλη μέρα γιατί είναι χοντρέ. Ναι, εντάξει. Καταρρύπτονται οι μύθοι, φίλε όλοι. Φιλιά! Τα λέμε, φίλε. Γεια σα, Σερέ! Ωραίο! Καλημέρα σα, ναι. Καλημέρα, Κωστάκη. Καλώ τη Βαλανιδωράκη! Λοιπόν, αδερφέ. Ναι. Άκουσε με λίγο προσεκτικά τώρα. Σε ακούω, προσεκτικά. Εάν μιλάμε αυτή τη στιγμή στον Λίμπερο, μιλάμε γιατί είσαι εσύ. Εάν εκτιμώ έναν άνθρωπο στη Βόρεια Ελλάδα, ξεχωρίζεις πάντα εσύ. Θέλω να πω το εξής. Κι άλλοι πολλοί είναι στο Λίμπερο, πρέπει να τους εκτιμάς και να τους ακούς. Μην το κάνουμε μόνο προσωπικό το θέμα. Εντάξει. Άλλοι δεν γουστάρουν εμάς, ακούνε άλλους. Εντάξει, έτσι συγγνώμη. Είναι. Ναι, ναι, λέμε ρε παιδί μου. Επέτρεψέ μου να κάνω το σχολείο γιατί σήμερα ξεκίνησα, ήθελα να πάρω για άλλα πράγματα και θα καταλήγω σε άλλα. Καλά, κι εγώ λοιπόν, αυτό κάνω κάθε μέρα. Άλλα θέλω να πω, άλλα λέω. Άκουσα με Κωστή. Λοιπόν, ναι. Την προηγούμενη ώρα που πήγαμε σε διαφημίσεις. Είχα ένα 25 λεπτό στο τηλέφωνο και την ώρα που ήρθε η σειρά μου μπήκα στην αναμονή. Πάμε παρακάτω. Δεν είχε 25 λεπτά διαφημίσεις. Είχε 20 λεπτά, συγγνώμη. Το έχω το τηλέφωνο μπροστά όχι, όχι. Σε ανοιχτή ακρόαση. Άλλο τώρα, αναμονή μπορεί να έχει κόσμο, αλλά διαφημίσεις δεν έχει. Δεν ξεπέρασε το 6 λεπτό. Όχι, όχι, δεν λέω για τις διαφημίσεις. Α, λέω για αναμονή το. Α, αναμονή, αναμονή, ναι, μιλάει ο κόσμος, τι να κάνω. Έχεις δίκιο σε αυτό, ναι. Μου, επέτρεψέ μου, μη με διακόπτεις παρακαλώ. Ναι, 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 πάμε, σε ακούω, σε ακούω. Απλά δεν μπορώ να σε αφήσω να λες κάτι που δεν ισχύει. Δηλαδή δεν έχει 25 λεπτές διαφημίσεις επειδή το θέμα αυτό. Ναι. Όχι διαφημίσεις. Ναι, 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 ναι. Επειδή εκδίνω μάχες για αυτό το θέμα, δεν θέλω να περιμένετε χρόνο, ενώ ο σταθμός από αυτό έχει έσοδα, δίνω μάχες στα διαλύματα να μην. Ναι. Κωστή μου, η εκπομπή σεβαστό ζει από τις διαφημίσεις. Όμως. Το ραδιόφωνο, όχι εκπομπή, το ραδιόφωνο γενικά. Τα ραδιόφωνα γενικά, τα ιδιωτικά. Όταν όμως ο συνεργάτης σου, ο συντονιστής στα τηλέφωνα και στην κονσόλα δεν μπορεί το παλικάρι να συντονίσει, λυπάμαι πολύ. Δεν φταίει, εγώ είμαι, άκουσε με. Το παλικάρι στην κονσόλα κάνει ό,τι του λέω εγώ. Δεν θέλω να του φορτώσω την ευθύνη. Εγώ Συγγνώμη. Όταν στο τηλέφωνο σηκώνει το τηλέφωνο, δεν το σηκώνει εσύ, το σηκώνει ο συνεργάτης σου. Ναι, αλλά το πόσο γρήγορα θα μιλήσεις. Είναι δική μου ευθύνη, να ξέρεις. Μην τα ρίχνεις τον υπολογιστή. Πάνω απ' όλα βέβαια. Όμως ο συνεργάτης έχει εμπειρία και μπορεί να υπολογίσει και να μου πει: ξέρεις κάτι, κύριε, κλείσε και πάρε μετά τις διαφημίσεις. Α, είχες πάρει πριν και περίμενες πριν. Ναι, πριν την. Όχι τώρα με τις διαφημίσεις, πριν τις διαφημίσεις. Άρα, ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα, αυτό ένα μηδέν. Το ηθικό δίδαγμα. Είχα 20 λεπτά στο τηλέφωνο, το οποίο αυτό με εκνεύρισε και με. Μου κακοφάνηκε ιδιαίτερος, όμως εσύ δεν είσαι καθόλου υπεύθυνος, ο μόνος είναι ο συντονιστής σου, ο οποίος δεν μπορεί το παλικάρι να κάνει σωστά τη δουλειά του για μένα και λυπάμαι πάρα πολύ. Τον κράζεις τώρα, τον κράζεις. Έλα, βεβαίως. Σε μένα ρίξε την ευθύνη, εγώ φταίω. Άστον τον υπολείπτη. Εσύ δεν έχεις καμία ευθύνη. Γιατί η εκπομπή σου είναι, έχει τέτοια χρωματικότητα και με κάνει και εμένα να στείνομαι σήμερα που δεν έχω δουλειά, να σε ακούω, να σε καμαρώνω, να σε χαίρομαι, πραγματικά. Αγόρι γιατί βοηθάς τον κόσμο. Μία συμβουλή μόνο, μία συμβουλή θα δώσω γιατί είναι ένα θέμα σοβαρό αυτό που λες. Όταν βλέπετε και πηγαίνουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, μην παίρνετε με την πρώτη διαφήμιση. Αφήστε να περάσουν 2-3 διαφημισούλες και μετά πάρτε τηλέφωνο, δηλαδή παίρνοντας λίγο πριν. Ξέρεις ότι θα περιμένεις 6-7 λεπτά και δεν είναι ωραίο αυτό, δεν το θέλω. Ήμουνα στη ροή του προγράμματος, Κωστή μου, ήμουν στη ροή του προγράμματος που μιλούσες με τα τηλέφωνα και δεν ήμουν στη διαφήμιση, προς Θεού. Εντάξει, έλα, απολογούμε εγώ δικό μου λάθος, δικό μου το λάθος. Δικό μου. Όχι, κανένα λάθος εσύ, συγγνώμη. Δεν ζητάω, τέλος πάντων, κλείνω με αυτό το θέμα. Θέλω να πω για την κλήρωση. Ναι. Ήταν μια καλή κλήρωση, όμως στο τελικό, το έχω πει, θα πάμε ξανά. Mm-hmm. Θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον Κούλη στην Σουηδία. Έτσι, στο Κούλης. Κρίση, έτσι, στην κλινική, στην κλινική ΠΑΟΚ. Κούλης, στο Κούλμη. Έλα, καλή σου μέρα. Φιλιά, γεια σου Κούδα. Γεια. Αυτό το θέμα με τις διαφημίσεις, κοιτάμε να το διορθώσουμε, βλέπετε, όσο μπορούμε το ραδιόφωνο. Δεν ζει από κάποιο λογαριασμό που σας έρχεται στο σπίτι. Ζει, πληρώνει ανθρώπους, πληρώνει τις οικογένειες από τις διαφημίσεις. Επίσης, βέβαια, θα πει και ο άλλος, δεν μπορεί να είναι 10 λεπτά τα διαλύματα και 12 λεπτά. Κάποια στιγμή που φτάσαμε εκεί, έκανα θέμα. Με ωραίο τρόπο είπα: δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Γι' αυτό βλέπετε ότι τα κόψαμε, τα πετσοκόψαμε, τα μοιράσαμε για να είναι ανθρώπινα τα διαλύματα. Να σας χαροποιεί που η εκπομπή έχει πολλές διαφημίσεις σημαίνει ότι έχει ακροματικότητα μεγάλη, ότι ενδιαφέρεται ο κόσμος να διαφημιστεί, ότι το ραδιόφωνο βρίσκεται σε καλή φάση να θέλει ο κόσμος να βάζει διαφημίσεις στις εκπομπές του, να σας χαροποιεί απ' τη μία. Απ' την άλλη το καταλαβαίνουμε ότι
είναι τα διαλύματα τέτοια που πολλές φορές μπορεί να σε εκνευρίσουν. Η συμβουλή η μία είναι να μην τηλεφωνείτε αμέσως με το που λέμε γεια σας, επιστρέφουμε σε λίγο. Κατάλαβες, είναι λίγο μετά. Άντε, πάμε, τελευταία γραμμή. Καλημέρα σας! Αυτό πυρπολήθηκε. Πάμε, πάμε στον μεθ επόμενο. Γεια σας! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Άκης. Εσύ κλείνεις, Άκη, σήμερα την πόρτα. Εσύ είσαι η φίρμα του μαγαζιού. Εσύ βγήκαν όλα τα, ξέρεις, τα μικρά ονόματα και τώρα είσαι εσύ ο αλφα-λαϊκός που θα βγεις για το βασικό πρόγραμμα. Ευχαριστώ που μ' άφησες να μιλήσω. Χαίρομαι κι εγώ. Να σε καλά. Ψάχνω να βρω να γκρινιάξω, ρε Κώστα. Βρες κάτι. Πάμε. 9 η ώρα γιατί δεν βάλατε διαφημίσεις, ρε φίλε. Α, δεν βάλαμε σήμερα, σωστά. Παρακαλώ. Έλα, εντάξει. Να μην ξανασυμβεί αυτό. Εντάξει. Δείξτε κατανόηση. Καταλαβαίνω κι εγώ και εμένα. Εγώ θα πω ένα μπράβο στα παλικάρια που ήταν εκεί στην Κέρκυρα. Γιατί δεν με ενδιαφέρουν οι γκρινιάρδες. Πήγες! Τι πήγα, ρε Κωστή. Χθες το βράδυ γύρισα. Και η φάση ποια είναι. Ο 5-4-3 είναι ο Κώστας. Ο 5-3-3 είναι ο Θοδωρής. Θοδωρής. Ο Κώστας είναι ο Καραγιάννης. Εντάξει, τα λέω γιατί τα ξέρεις. Ναι. Χθες το βράδυ ήμουν μπροστά στις οικές. Πέσε ένα μοβ, ένα μπορντό αυτοκίνητο που ήταν στην Τροέν. Ναι. Πίσω μου ήταν αυτό. Την ώρα που γύριζα το βράδυ. Έτσι, Μα έχουν γίνει φίρμες τώρα μέσα από την εκπομπή τώρα. Ήταν και φίρμες πριν, αλλά θέλω να σου πω ότι υπάρχει μια αναγνωρισιμότητα. Εγώ γυρνάω πολύ μέσα της. Ναι. Τέλος πάντων, παιδιά, εντάξει, αυτοί που γκρινιάζουν μπορεί κάτω να φοράνε κίτρινο, μαύρο, κόκκινο. Όχι, κοίταξε. Μπορεί να ισχύει για κάποιους. Για το Σίμω συγκεκριμένα, γνωρίζω ότι το παιδί είναι ΠΑΟΚ τρελαμένος. Χρόνια. Έτσι, τώρα, το ότι μπορεί να επηρεάζεται από κάτι που ακούει από κάποιο συγκεκριμένο παραγωγό. Ή από το μπορεί να επηρεάζεται ότι να είναι λιγότερο υπομονετικό σαν χαρακτήρα. Ή να έχει πιο επιθετική προσωπικότητα, να είναι περισσότερο οξύθυμο ο καθένα. Αυτό έχει να κάνει με τον χαρακτήρα. Το να βγαίνει στο ράδι και να γκρινιάζει είναι παράλογο. Λοιπόν. Και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Είναι και αυτό μέσα στο. Εφόσον δεν βρίζει ο άλλος. Το έχω συνηθίσει στο γήπεδο το δικό μας μέσα, όχι σπίτι. Καλά, παντού υπάρχουν οι άνθρωποι που δεν είναι ευχαριστημένοι. Και γι' αυτό βάζω μια γυάλα γύρω μου και δεν ακούω κανένα. Λοιπόν, καταρχήν ήταν πάνω από 1400 άτομα στην Κέρκυρα, γιατί άκουσα, δεν έχω δει ούτε τηλεόραση, ούτε ράδια, ούτε τίποτα. Αλλά από ό,τι μαθαίνω, γύρω στα 800 με 1000 λένε. Ναι. Ήταν πάρα πολλά άτομα Κωστή. Μέσα σε βροχή, μέσα σε κρύο, με χίλια ναι, ναι, ήταν συγκλονιστική η Κερκίδα. Συγκλονιστική. Συγκλονιστική. Οι Κερκυραίοι έχουν να λένε, μου ήρθαν μηνύματα και από τα παιδιά στο σύνδεσμο εκεί. Δεν έχει γεμίσει ποτέ όλη αυτή η πλευρά. Δεν την έχει γεμίσει καμία άλλη ελληνική ομάδα. Καμία. Α, μόνο ΠΑΟΚ, φίλε. Να πούμε και τέλος. Αυτά που δεν δείχνει τηλεόραση. Ο Μάτος, ο Πρίγιοβιτς, σε αυτό το παιχνίδι ναι. Σηκώναν συνέχεια το χέρι. Στον κόσμο. Για να τους βρει ο αντίπαλος. Α, ο αντίπαλος. Ναι. Ο Πρίγιοβιτς το βλέπαμε. Ναι, ο συμπαίκτης μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Ναι. Παιδιά, αυτοί είναι παιχταράδες. Αυτοί θέλουν να τελειώνουν το παιχνίδι και με αυτούς θα τελειώσουμε και το πρωτάθλημα. Και με αυτούς τελειώνουμε και την εκπομπή. Καλημέρα, σε ευχαριστώ. Τίποτα νούμερο. Τίποτα, φίλε. Τίποτα. Να σε καλά. Να σε καλά. Δώσε μου έξω νουμεράκια για το λότο άμα τα πετύχω. Να σε αποθεώσω. Την καλημέρα μας, τα φιλιά μας, τα παιδιά στο Facebook που μπήκα στην παρέα μας. Την αγάπη μας, ζούμου σου λέμε. Στα παιδιά, στην Ανά, στον Χρήστο στο Ανόβερο, στον Κώστα στη Φραγκφούρτη, σε όλους, στον Νίκο τον Παπαδόπουλο που σήμερα έχει βάλει υπέροχο το λαχείο της αναγέρσεως του σταδίου ΠΑΟΚ. Φίλε, συγκλονιστικό είναι αυτό. Συγκλονιστικό ντοκουμέντο. Κομμάτι της ιστορίας. Κομμάτι της ιστορίας. Γεια σου Λάρη Καρακίτσε. Γεια σου Μάριε. Dynamics Man. Καλημέρα σε όλη την παρένα. Έχετε μια γλυκιά μέρα σαν καραμέλα. Μπίπι Ολυμπιακός. Πάει δεν πάει. Μπίπι Πογάβρος και ο Πειραιάς. Ζουμουσού. Λοιπόν, γεια σου Χρήστο Κολοβέ. Στην Αυστραλία, γεια σου Σπύρο Φαγωγέννη. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα σε όλη την όμορφη ζωή μου. Παρά ήταν το πρώτο μας πανό που είχαμε φτιάξει για τη λέσχη μας. Πάω 1926, γιατί κανένας δεν ξέρει πως νιώθω εγώ για σένα. Υπέροχο είναι, φίλε. Μπράβο και τα συγχαρητήριά μας για το πως υποδεχτήκατε τα αδέρφια από κάθε άκρη της Ελλάδας εκεί. Έτσι είναι. Το δικό μας καράβι θα πιάσει λιμάνι. Ζου μου σου λέει Χρύσα. Γεια σου Χρύσα Άντσου. Γεια σου Τσόφα μου. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Σε όλα τα παιδιά. Γεια σου Κώστα Δάγκαλε. Καλημέρα ζουμουσάρες και ζουμουσάκια πανταχού στη γη. Έτσι κι αλλιώς σας πρόμαυρ είναι όλοι. Τα φιλιά μας στον Ηλία το Σταφυλίδη στο Χέλσιμπορκ. Γεια σου Γιάννη Κανάρη. Σε όλα τα παιδιά που ακούνε. Σας φιλώ γλυκά. Γεια σας, γεια σας. Bye bye. Ζου μου σου λέμε. Χορηγή δεύτερης ώρας ήταν η Tenda Home. Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης.
Αλόι με Μύρτιλο από την Καλόε και φυσικά ηλεκτρονέτ η Παμπουκίδης Νικολαίδης και βέβαια λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιοι νούμερο 1 16 χρόνια στα Ελευθέρια. Bye, 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 bye!